Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην εκπομπή του Όλα Ποτάρες. Εδώ είμαστε στο Λίμπερο στους 107 και 4 και σήμερα μαζί σας στην εκπομπή της Πέμπτης, προτελευταία για αυτή την εβδομάδα. 18 του Γενάρη, ο Αθανάσιος γιορτάζει σήμερα και η Αθανασία. Αν έχετε το ονομαστική σας γιορτή, χρόνια πολλά. Και αν το ακούτε τώρα, εσείς που οδηγείτε, εσείς στο σπίτι σας, κάνετε κάτι οτιδήποτε, ακούτε Λίμπερο και δεν το είχατε πάρει γραμμή ότι σήμερα γιορτάζουν, λοιπόν, στα τηλεφωνάκια κατευθείαν για να ευχηθείτε στους δικούς σας ανθρώπους. Μαζί μας είναι ο Χρήστος Οκιώσης πίσω από την κονσόλα του ήχου και θα είναι μέχρι και τις 7 που θα ασχοληθούμε και με ποδόσφαιρο και με μπάσκετ και περισσότερο με μπάσκετ έχω την εντύπωση σήμερα με αυτά που συμβαίνουν στην μπασκετική ομάδα. Αυτό θα είναι το βασικό μας θέμα. Εσείς επικοινωνείτε με την εκπομπή μέσω μηνυμάτων FM και ενώ γράφετε αυτό που θέλετε και συνέχεια αποστολή στο 545-20-26. Χρέωση 1,24 ευρώ μαζί με το ΦΠΑ, συμπεριφερομένο του ΦΠΑ. Το μηνυματάκι σας εδώ για να επικοινωνούμε οτιδήποτε θέλετε. Είμαστε στη διάθεσή σας μέχρι και τις 7. Μαζί μας και η Στοίχημαν, η κορυφαία στοιχηματική εταιρεία στην Ελλάδα, στο συγγνώμη. Συνεχίζει το παιχνίδι δυνατά με τα smart notifications του Στοίχημαν. Άμεσης ενημέρωση στο κινητό σου για το τι συμβαίνει στον αγώνα και την κατάληξη του δελτίου σου. Είναι και σήμερα μαζί μας. Αυτός που δεν θα είναι μαζί μας θα είναι ο Παναγιώτης Βασιλόπουλος. Καθώς από ό,τι φαίνεται τελειώνει από τον Άρη. Θα συνεχίσει να φοράει κίτρινο μαύρο, μάλλον από ό,τι λέει το ρεπορτάζ. Φεύγει από τον Άρη για να πάει στην ΑΕΚ. Τα ακούσαμε και αυτό. Ωραία. Στην είδηση αυτή η οποία προέκυψε ουσιαστικά, το καταλαβαίνω, οριστικοποιήθηκε σήμερα γιατί θέμα υπάρχει και κυοφορείται εδώ και κάνα 20ήμερο. Ανάμεσα στον αθλητή και τον Άρη υπήρχε μια περίεργη συμπεριφορά γενικότερα από πλευράς παίκτη το τελευταίο διάστημα και για αγωνιστικούς και για οικονομικούς λόγους και φτάσαμε στο σήμερα όπου ο παίκτης με το που θα γυρίσει η ομάδα από την Γερμανία λογικά θα ανακοινωθεί και η λύση της συνεργασίας των δύο πλευρών. Είναι οριστική απόφαση από ό,τι λέει και ο ίδιος και ο εκπρόσωπός του και ο Άρης πλέον και δεν είναι διατεθειμένος να καθίσει να το συζητήσει δηλαδή περαιτέρω και όλα μπορεί να σχετίζονται και με το γεγονός ότι έχει πρόταση στα χέρια του από την ΑΕΚ και ενδέχεται να συνεχίσει εκεί την καριέρα. Το ζήτημα είναι ότι ο Άρης αποδυναμώνεται κι άλλο. Εκεί που πάμε να πούμε δόξα τω Θεώ, πάμε πάλι στο Βοήθα Παναγιά στη μπασκετική ομάδα. Δηλαδή, έρχεται, με το που έρχεται ένας και πεις ότι ρολάρει η ομάδα, ότι θα προσπαθήσει ο Παναγιώτης Γιαννάκης με αυτές τις αλλαγές που έγιναν να στρώσει λίγο το πράγμα, έχοντας πλέον επιλογές σε κάθε θέση και με την έλευση του Ντουβιέ. Έρχεται τώρα η αποχώρηση ενός πολύ σημαντικού παίκτη για την ομάδα φέτος με πολύ μεγάλες εμπειρίες πέρα από ικανότητες με συνέπεια να αποδυναμώνεται και άλλο η ομάδα να δημιουργείται και πάλι θέμα και να χρειάζεται και πάλι ενίσχυση η ομάδα ξεκάθαρα χρειάζεται στη θέση αυτή αφού τον πήρε τον παίκτη αφού τον πήρε για να παίζουν οι δυο τους δεν τον πήρε όχι τη μέρα που πήρε το Ντουβιέ ο Άρης άμα θυμάσαι το σχολιάζαμε. Δεν είναι η ίδια θέση με τον Βασιλόπουλο. Είναι ακριβώς το ίδιο. Ένα τρίαρο τεσάρι. Έχω κι άλλους τέτοιους εκεί. Δηλαδή όλοι λέγαμε καλά. Πάει να πάρει κι άλλον τέτοιο. Δηλαδή πήρες τον Προύιτ. Είναι τρίαρο τεσάρι προς το τρία. Πήρες τον Μάρας. Ο οποίος είναι τεσσάρο πεντάρι προς το τέσσερα. Αλλά παίζει και πεντάρι. Έχεις τον Τσαϊρέλη. Ο οποίος πάει και πάρα πολύ καλά. Που είναι καθαρό τεσάρι, ο οποίος όμως σουτάρει και περιφερειακά. Έχεις λοιπόν τρεις, το Βασιλόπουλο τέσσερις, τέσσαρο τριάρι και αυτός και πας και παίρνεις πέμπτο ίδιο παίκτη. Δεν κάνει κρά ότι ένας από τους υπόλοιπους τέσσερις θα φύγει. Ο Μάρας να φύγει, δύσκολα τώρα ήρθε. Καλά, ναι. Ο Προύιτ να φύγει, δύσκολα τώρα ήρθε. Ο Τσαϊρέλης να φύγει αυτή τη στιγμή. Είναι ο καλύτερος παίκτης του Άρη τον τελευταίο μήνα μαζί με τον Ποχορίδη. Απ' την άλλη ο Βασιλόπουλος τι σου βγάζει εδώ και ένα μήνα, νεύρα. Γι' αυτό λέμε ότι εδώ και 20 μέρες. Κακές εμφανίσεις. Τουλάχιστον υπάρχει αυτό το θέμα και εγώ νομίζω ότι. Στο time out με τον Πανιόνιο που λέει ο Γιαννάκης, που λέει εγώ δεν θα βγω και του λέει ο Γιαννάκης, δεν θα λες εσύ τι θα κάνεις, θα πω εγώ. Που πέρασε ψιλομπά γιατί κέρδισε η ομάδα. Εντάξει, προφανώς από ό,τι αντιλαμβανόμαστε και αυτά θα βγουν τώρα στην πορεία.
η αποχώρησή του έχει να κάνει και με άλλα ζητήματα, δηλαδή όχι μόνο με το οικονομικό, γιατί το ότι είναι απλήρωτοι οι καλαθοσφαιριστές. Το οικονομικό είναι, είναι η πρόφαση για να του πει να γλιτώσει τα λεφτά, να φύγω να πάω όπου θέλω. Έχει και προφανώς υπάρχει και θέμα αγωνιστικό, δηλαδή κάτι πρέπει να έχει γίνει τώρα και με τον Γιαννάκη, ενώ υποτίθεται ότι οι δυο τους είχαν άρεστη σχέση χρόνια τώρα, και αυτός ήταν ο βασικός λόγος για τον οποίο ήρθε στην ομάδα. Φαίνεται ότι κάτι συνέβη μεταξύ τους το τελευταίο διάστημα και αυτό είχε κάνει τον παίκτη να είναι και νευρικός, να έχει χάσει την αυτοσυγκέντρωσή του και φυσικά να φτάσουμε στο σημείο να πάμε σε ένα διαζύγιο ανάμεσα στις δύο πλευρές. Το θέμα είναι τώρα αν ο Άρης θα συνεχίσει έτσι ή αν θα πάει να πάρει για κάποια άλλη θέση ενδεχομένως κάποιον Αμερικανό, αφού είχε γλιτώσει τα χρήματα του Έλληνα αθλητή ως το τέλος της σεζόν. Όπως και να έχει πάντως, δεν είναι ευχάριστη κατάσταση αυτό το μια να έρχεται ένας, την άλλη εβδομάδα να φεύγει άλλος. Είμαστε στο φεύγει ο ένας, έρχεται ο άλλος εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και αυτό το πράγμα πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσει. Η ομάδα να μείνει με ένα ρόστερ, παιδί μου, καλό, κακό, μέτριο, χρυσό, για να μπορέσει ο προπονητής να δουλέψει με αυτό μέχρι το τέλος σεζόν, για να δούμε τι μπορεί να. Τι μπάσκετ μπορεί να παίξει ο Άρης και μέχρι που μπορεί να φτάσει τη φετινή σεζόν, αυτή την ιδιαίτερη, τη διαφορετική φετινή σεζόν. Έτσι, με αυτά τα φύγει εσύ, έλα εσύ, κάθε εβδομάδα, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορεί να φτιαχτεί η σοβαρή ομάδα και δεν μπορούμε να περιμένουμε και τίποτα το ιδιαίτερο. Νομίζω ότι είναι και χρέος και της ΚΑΕ και του Παναγιώτη Γιαννάκη κάποια στιγμή, εφόσον επισημοποιηθεί το διαζύγιο με τον Βασιλόπουλο, να ενημερώσει και τον κόσμο για ποιο λόγο. Τους ακριβείς λόγους δηλαδή που οι δύο πλευρές λύνουν τη συνεργασία τους και το τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Αν δηλαδή με την επικείμενη αποχώρηση του Βασιλόπουλου η ομάδα συνεχίσει ως έχει, με το ρόστερ δηλαδή αυτό που είναι, ή θα πάμε στην απόκτηση κάποιου άλλου παίκτη, ενδεχομένως κάποιου Αμερικανού. Ίσως και σε κάποια άλλη θέση και όχι στη θέση αυτή που ούτως ή άλλως αποκτήθηκε ο Ντουβιέ πριν από ελάχιστα 24 ώρα. Ο Άρης, ο οποίος μεταξύ άλλων έθελξε πάλι με την εικόνα του χθες σε ένα ακόμη ευρωπαϊκό παιχνίδι, ιτήθηκε για δεύτερη φορά φέτος από το Telekom της Βόνης στην Γερμανία και ουσιαστικά, τι να πω, ξανεμίστηκαν οι ελπίδες, ελαχιστοποιήθηκαν, πρέπει να κάνεις το 3-3. Δεν με απασχολεί και τόσο. Ναι. Νομίζω ότι γενικότερα δεν απασχολεί, όχι μόνο εσένα, το τι θα κάνει στο Basketball Champions League μπροστά σε αυτά που γίνονται. Αλλά η εικόνα της ομάδας ήταν και πάλι πάρα πολύ κακή. Ήταν μία από τα ίδια, για να είμαστε πιο ακριβείς. Θα τα πούμε σε λίγο και με τους ρεπόρτερ μας, τους μπασκετικούς, θα μας δώσουν πιο αναλυτικά το ρεπορτάζ. Συλλέγουν και αυτοί συνεχώς πληροφορίες για το τι ακριβώς συμβαίνει. Οπότε θα είμαστε σε λίγο σε θέση να σας δώσουμε περισσότερες πληροφορίες. Το μπάσκετ σήμερα έχει την τιμητική του. Με αρνητική δημοσιότητα βέβαια, για αρνητικά θέματα, όχι για ευχάριστα. Πότε ήταν βέβαια, θα μου πείτε, που το τελευταίο διάστημα είχαμε ευχάριστα νέα από το μπάσκετ. Είναι και αυτό. Μπορεί κάποιος να το ισχυριστεί και δεν μπορούμε και να το αφισβητήσουμε. Διότι εκεί τα πράγματα είναι γενικώς περίεργα φέτος. Και πραγματικά, κάνοντας ένα παραλληλισμό, δεν θέλω καν να σκέφτομαι τι θα μπορούσε να συμβεί αν όλα αυτά λάβανε χώρα στο ποδόσφαιρο, παιδιά. Δεν μπορώ να διανοηθώ τι θα γινότανε άμα είχαν γίνει από το ξεκίνημα της σεζόν όλα αυτά που έχουν γίνει φέτος στο μπάσκετ. Καταρχήν, κάτι εξυπνάκηδες του Facebook θα γράφανε όρια. Τώρα δεν λένε τίποτα. Για να το αντιστρέψω, δεν λένε για τους δημοσιογράφους. Άμα αυτό οι δημοσιογράφοι θα κάνατε κτλ. Ναι, αυτό που γίνεται δηλαδή στο μπάσκετ σας ικανοποιεί, δηλαδή. Ναι, βέβαια, ρε φίλε. Βέβαια. Δηλαδή όλα είναι καλά με το Λάσκαρη. Δηλαδή, άμα κουμπίσουμε τώρα το Λάσκαρη και το πούμε ότι όλα αυτά που γίνονται είναι καραγκιουζιλίκια. Γιατί μιλάμε τώρα για αστείες περιπτώσεις. Να φύγει παίχτης από τον Άρη. Και να πάει στην ΑΕΚ. Και να πάει στην ΑΕΚ σε μια μέρα μέσα. Ναι, δηλαδή. Σημαίνει δηλαδή ότι εμείς τι έχουμε κάτι εναντίον του Λάσκαρη τώρα, άμα μιλήσουμε. Κοίταξε, τον πρώτο χρόνο όταν έλεγες κάτι εγώ, για τον Λάσκαρη. Εγώ, παιδιά, προσωπικά δεν έχω ούτε καλημέρα, τον έχω δει ποτέ. Δεν έχω το τηλέφωνό του, δεν έχω μιλήσει, δεν έχω ούτε γεια. Το Μάνο λέω εγώ, του λέω γεια το Μάνο. Στο Μάνο έχεις πει γεια. Έχω πει, ναι. Άμα ό,τι έλεγε τον πρώτο χρόνο για τον Λάσκαρη. Αυτό, ένα γεια. Ήμασταν του Δαμιανίδη τέτοιο, ότι θέλαμε και μας έκοψαν το Χατζηλίκι. Τώρα μάλλον μας το ξαναδίνουν το Χατζηλίκι για να τα λέμε όλα αυτά. Τέλος πάντων. Αυτοί που μιλάνε για Χατζηλίκι ή οτιδήποτε άλλο είναι τελικά οι πρώτοι που μου φαίνεται ότι παίρνουν κάποια μορφή Χατζηλίκι. Το Χατζηλίκι μπορεί να είναι κανένα εισιτηριάκι κούτρα, καμιά προσκλησούλα. Δηλαδή, έτσι να σου πω κάτι, κάτι αντίστοιχο. Να άφευγε δηλαδή μέσα σε ένα 24ωρο μεταγραφική περίοδο τώρα το Γενάρη, να ήταν ο Άρης με το καλό ή το άλλο το μεταγραφική περίοδο. Στο ποδόσφαιρο έχει μεταγραφική περίοδο. Στον Πάζ δεν είναι και ναι, θέλω να σου πω, ρε παιδί μου, κατά αντιστοιχεία, να άφευγε δηλαδή από τον Άρη και να πει στον Πάουκ την επόμενη μέρα στο ποδόσφαιρο. Και να έχει διώξει και του 6 ξένου.
ο Σόουζα δηλαδή να έφευγε τώρα σήμερα και να πήγαινε αύριο το πρωί στον ΠΑΟΚ. Α, να το πω έτσι. Να βγει ο Σόουζα και αύριο το πρωί να πήγαινε στον ΠΑΟΚ. Γιατί γελάς, τι με κοιτάς έτσι αχάνος. Βάζεις ιδέες στους παοξίδες τώρα και έχουν λεφτά. Δεν βάζω καμία ιδέα. Πόσες βάζεις. Προσπαθώ να κάνω τη σύγκριση. Είναι τον παραλληλισμό. Είναι άλλο να φύγει, να λήξει το συμβόλαιο και να φύγει. Είναι άλλο να κάνει να προσφυγή. Το Σόουζα. Περίμενε. Τον Πλατέλα. Είναι άλλο να κάνει προσφυγή και να φύγει και να πάει στον ΠΑΟΚ, στην ΑΕΚ και οτιδήποτε άλλο. Και είναι άλλο να του λύνεις το συμβόλαιο γιατί δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς. Γιατί ξέρεις θα σου κάνει προσφυγή. Γιατί δεν έχεις 20 χιλιάρικα να δώσεις. Έτσι. Και να φεύγει να πηγαίνει στην ΑΕΚ. Έχει τεράστια διαφορά το ένα με το άλλο. Απ' την άλλη θα σου πω κάτι που μου είπε ένας φίλος πριν. Ο οποίος δεν τα βλέπει τόσο συναισθηματικά τα πράγματα. Είναι λίγο πιο κάτος και πιο απόλυτος. Μου λέει. Ο Βασιλόπουλος αυτή τη στιγμή που ζητάει να φύγει να πάει στην ΑΕΚ. Με το χαρακτήρα που έχει ο Βασιλόπουλος, τον τρόπο που σκέφτεται και τον τρόπο που λειτουργεί όλα αυτά τα χρόνια. Και την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στον Άρη. Μας συμφέρει να μείνει ή να φύγει. Δεν λέω τον καλό Βασιλόπουλο που είδαμε στα πρώτα παιχνίδια κτλ. Λέω έτσι όπως έχει γίνει τώρα. Γιατί όλοι λέγαμε καλά, ρε, γιατί παίζει τόσο χάλια αυτός εδώ και ένα μήνα. Να φύγει ή να μείνει. Τι τη συμφέρει την ομάδα αυτή τη στιγμή. Και αν φύγει και πάει στην Τενερίφη, θα σε νιάξει. Εγώ λέω όχι. Επειδή όμως ακριβώς πηγαίνει στην ΑΕΚ τώρα, δείχνει και την ανυπαρξία τη δική σου, αλλά δείχνει και το πόσο έχει πέσει πλέον ο Άρης στα μάτια όλων. Και με πέσει στην ΑΕΚ και βγάλει μάτια, τι θα λέμε. Και τι θα γίνει, και τι θα κάνω. Γιατί είμαι καλός παίκτης, ναι. Γιατί στον Άρη δεν έβγαλε μάτια στα πρώτα παιχνίδια. Ακριβώς. Εξαιρετικός παίκτης. Δεν βγάζει μάτια το τελευταίο διάστημα γιατί ισχύουν όλα αυτά που σχολιάζουμε. Είναι απλήρωτος, έχει χαλαστεί. Αλλιώς ήρθε. Και με τον Γιαννάκη. Ναι, αλλιώς βλέπει ότι πήραν και παίκτες Ντουβιέ τον έναν τον άλλον στη θέση του. Έχει αυτή την αρχηγική τάση. Δεν γίνεται αποδεκτός. Γιατί δεν είναι. Εντάξει. Okay, ο Φλιώνης ή ο Χριστίδης μπορεί να τον ακούσουν. Ο Αθηναίος δεν θα τον ακούσει, ρε φίλε, από δεν θέλει. Άσε που σενάρια υπάρχουν και για τον Αθηναίο. Τα οποία αυτά διαψεύδονται βέβαια κατηγορηματικά. Τα σενάρια. Ο Αθηναίος να πούμε σε αντίθεση με όλους τους υπόλοιπους. Αυτό έχει και το είναι πληρωμένος. Πληρώνεται ναι. Από το τηλεοπτικό ενώμα. Ο οποίος είναι, να το πούμε έτσι λαϊκά, καβατζωμένος. Δεν έχει θέμα. Ναι. Ο συγκεκριμένος. Και από τα λεφτά που θα γλιτώσει από τον Βασιλόπουλο, σε παίρνει να προσθέσει, αν θέλει, και ακόμη έναν φθηνό Αμερικανό. Με όχι πολλά χρήματα. Έτσι δεν είναι. Σωστά. Α δούμε. Υπάρχει μια. Ναι. Μακροσκελέστατη ανακοίνωση του ΑΣ για το μακεδονικό ζήτημα. Μακροσκελέστατη. Ναι, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΑΣ Άρης ανακοινώνει ότι ο σύλλογός μας αποτελεί ελληνικό αθλητικό σωματείο με έδρα του την Θεσσαλονίκη, πρωτεύουσα της Μακεδονίας και δημιουργήθηκε από γηγενείς Θεσσαλονικιούς Μακεδόνες το έτος 1914. Αυτή ήταν η μακροσκελέστατη ανακοίνωση του ΑΣ εν όψη του συλλαλητηρίου. Να ρωτήσω κάτι. Της, πραγματικά δεν ξέρω. Ποιος τις γράφει. Υπάρχει συνάδελφος που είναι στο. Δεν νομίζω να υπάρχει γραφείο τύπου. Δεν μπορούσε να γράψει. Άλλη μια σειρά. Site του Αλφασίγμα. Άλλη μια σειρά που να λέει δηλώνουμε τη στήριξή μας στο συλλαλητήριο τη Ελλάδα. Κατάλαβε. Το λακωνίζει είναι στη φιλοσοφία. Βρε, σου λέω και του ανθρώπου του βλέπω ειδικά το τελευταίο χρόνο με ιδιαίτερη συμπάθεια με την έννοια ότι πολεμούν πάρα πολύ για να κρατήσουν τον ερασιτέχνη. Σωματείο με έδρα Θεσσαλονίκη, πρωτεύουσα τη Μακεδονία. 10 αλήθειε λέει. Μακεδόνες, τι να σου πει. Ότι την Κυριακή θα είμαστε εκεί. Σου λέει αυτό. Μέσα πλησιά αυτό σου λέει. Γιατί δεν μου το γράφει κιόλα. Απευθύνεται σε έξυπνου, σε έξυπνα όντα. Ο ερασιτέχνη βάζει. Γρίφους. Μπράβο στον ερασιτέχνη Άρη. Μπράβο στον ερασιτέχνη Άρη. Είδες ποιος θα είναι κεντρικός ομιλητής. Ποιος. Ο Ζουράρης. Το συλλαλητήριο δεν είδες ποιος θα είναι κεντρικός ομιλητής. Κάτσε να το σκεφτώ σοβαρά τώρα. Ναι, είδα. Θα σε δίπλα. Κάθεσαι δίπλα στο στρατηγό. Θα σε δίπλα ακριβώς. Ναι, πρέπει να τον κάνουμε όμως λίγο φίλε ένα φροντιστήριο για ομάδες να τον κάνουμε μια διάλεξη. Τι να κάνουμε, σόι είναι, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Όλοι έχουμε στα σόγια μας, έχουμε λάθος, παίρνουν λάθος κατεύθυνση. Πάμε να κάνουμε το διάλειμμά μας το πρώτο και να επιστρέψουμε σε λίγο για να συνεχίσουμε. Ορίστε, έρχεται το μετρό. Εγώ το ξέρω, φίλε. Δεν το λέω. Στη Θεσσαλονίκη, λέει το 2020, επιβεβαίωσε ο κύριος Πρόεδρος. Ψατικό μετρό. Πολύ ωραία. Λοιπόν, να σας δώσω το χρονοδιάγραμμα.
Το Νοέμβριο του 2020 θα λειτουργήσει η γραμμή από την Ελβετία ως το Συντριβάνι. Χαριλάου δηλαδή. Τον Ιανουάριο του 2021 θα λειτουργήσει η γραμμή από την Καλαμαριά ως το Συντριβάνι, δηλαδή από τη Μίκρα εκεί είναι το τέρμα, μέχρι το Συντριβάνι. Ενώ από το Συντριβάνι μέχρι το νέο σιδηροδρομικό σταθμό, θα καθυστερήσουμε λίγο, θα πάμε στα τέλη λογικά του 2021 με αρχές 2022, διότι ξεκίνησαν λίγο αργά οι εργασίες του σταθμού Βενιζέλου και Αγίας Σοφίας και άρα ουσιαστικά ολοκληρωμένη τη γραμμή θα τη δούμε από τη Μίκρα δηλαδή μέχρι το σταθμό στις αρχές του 2022. Ήδη πάντως τα βαγόνια και το σιδηροδρομικό υλικό έρχονται το 2019 και όχι, περίμενε. Στο τέλος της φετινής χρονιάς θα έρθουν τα βαγόνια και από το 2019, από την επόμενη χρονιά δηλαδή, θα ξεκινήσει η δοκιμαστική λειτουργία, η οποία παίρνει ένα χρόνο. Τι έκανε ένα χρόνο δοκιμαστική λειτουργία, τόσο πολύ. Μα το καταλάβω αυτό. Έχει ολοκληρωθεί η διάνοιξη, λέει, των υπόγειων σειράγκων στη Θεσσαλονίκη και κατασκευάζονται σταθμοί πλέον τώρα, ενώ στην Καλαμαριά έχουν τελειώσει σε ποσοστό περίπου 60%. Άντε, θα αποκτήσουμε μετρό κάποια στιγμή από ό,τι φαίνεται. FM και ενώ, αυτό που θέλετε να γράψετε η αποστολή στο 54526 επικοινωνία με την εκπομπή. Σε 5 λεπτά θα έχουμε το Σταμάτη Μουρελή για να μας δώσει το ρεπορτάζ. Ο φίλος 779 λέει πάλι διαιτητής από Ηράκλειο στο Χαριλάο. Αλήθεια είναι αυτό. Για να βγάλει και ο Καρεσχάκης ευχαριστήρια ανακοίνωση όλους οι Παναγαγοί. Στο Ηράκλειο ζουν την απόλυτη συσπήρωση για τον Όφη. Και όχι μόνο διαιτητής από το Ηράκλειο. Τα άλλα τα είδες. Βοηθός από τα Τρίκαλα και τέταρτος από τη Δράμα. Τους έβαλαν όλους μέσα. Βάλε και έναν τον πρώτο, τους ξέφυγε ο πρώτος να είναι πατρινός. Δηλαδή, εντάξει, καλά δεν έχουμε θέμα. Τώρα δηλαδή, ήμαρτον δηλαδή, αν έχουμε θέμα διαιτησίας για να κερδίσουμε τον, πώς το λένε, τον Καραϊσκάκη. Ας ελπίσουμε ότι μέχρι το τέλος της εκπομπής θα έχουμε και ρεπορτάζ από το Διοικητικό Συμβούλιο της Football League, το οποίο παρίσταται ο ίδιος ο Θόδωρος Καρυπίδης και θα τεθεί το ζήτημα της κατάθεσης του Δημήτρη Καλατζίδη, στην οποία εμπλέκει αρκετές ομάδες της Football League και θα είναι μάλλον το κυρίαρχο ζήτημα σήμερα στη Λίγκα. Και την κρισιμότητά του έφερε εκεί τον ίδιο τον Καρυπίδη, ο οποίος δεν πηγαίνει πολύ συχνά. Σήμερα όμως πήγε και έχει ενδιαφέρον να δούμε τι θα προκύψει από εκεί. Ο 779 επιστρέφει με ένα δεύτερο μήνυμα. Λάσκαρης Καρυπίδης είχαν εντελώς διαφορετικά κριτήρια στήριξης του κόσμου από όλους που πέρασαν σε μπάσκετ και ποδόσφαιρο. Ας γίνει μάθημα για ισότιμη κριτική σε διάρκεια. Λέει με αφορμή αυτό που έλεγα για το αν θα γίνονταν αυτά στο ποδόσφαιρο. Αυτά που γίνονται δηλαδή στο μπάσκετ. Λοιπόν, εδώ οι μπασκετικοί μας συντάκτες μας ενημερώνουν ότι η προθεσμία για την Ελλάδα για παίκτες για να βάλουν οι ομάδες ολοκληρώνεται αύριο, πριν την ολοκλήρωση του πρώτου γύρου. Δηλαδή ουσιαστικά μέχρι αύριο. Γι' αυτό καίγεται ο Βασιλόπουλος για να φύγει να πάει στην ΑΕΚ. Γιατί η προθεσμία λήγει αύριο. Όλα έχουν την εξήγησή τους όπως καταλαβαίνετε. Σε λίγο να μας τα πει ο Σταμάτης λίγο πιο αναλυτικά και γενικότερα το story, πως φτάσαμε δηλαδή ως εδώ, αλλά και τι περιμένουμε από εδώ και πέρα την μπασκετική ομάδα, η οποία με ταλαιπωρία επιστρέφει, με ταλαιπωρία πήγε και με ταλαιπωρία επιστρέφει από τη Γερμανία και θα κάνει ουσιαστικά μόνο μία προπόνηση και θα παίξει με τον Κολοσσό, γιατί η κακοκαιρία που υπάρχει δεν επέτρεψε στην αποστολή να πετάξει την ώρα της από το Ντίσσελντορφ στη Θεσσαλονίκη. Με 4 ώρες καθυστέρηση φύγανε, με 3 καθυστέρηση επιστρέφει η αποστολή και ο Παναγιώτης Γιαννάκης. Πέσαμε στην περίπτωση. Ο 272 λέει ο Βασίλης, καλησπέρα παιδιά, το Μάνο του Όφη τον έχει παρατηρήσει κάποιος και πέρσι και φέτος σκοράρει κατά ρυπάς, λέει, αναπληρωματικός μάλιστα. Ναι, και να φανταστείς, φίλε Βασίλη, ότι ο Μάνος όταν ήταν στη Βέρεια, πιο πιτσιρικάς βέβαια, δεν ακουμπούσε. Σπανίως έπαιζε.
και δεν προμήνει φυσικά σε τίποτα ότι θα έχει αυτή την εξέλιξη και αυτή την παραγωγικότητα την οποία εμφανίζει φέτος από τη στιγμή που ουσιαστικά ξεκίνησαν τα προβλήματα στον Όφη. Βέβαια άρχισε σιγά σιγά να ξεπετάγεται ο συγκεκριμένος όταν πήγε στον Εργοτέλη. Εκεί με τον Βέλιτς άρχισε να κάνει κάποιες καλές εμφανίσεις και να σκοράρει και φέτος φυσικά αυτά που κάνει είναι αξιοσημείωτα για τον συγκεκριμένο. Ο οποίος είναι ο πιο... Εμένα δεν μου γέμιζε το μάτι. Ναι, αυτός είναι ο πιο hot αυτή τη στιγμή, επιθετικός νομίζω στη Football League με διαφορά. Σιγά ρε. Ο πιο hot είναι αυτός. Αφού ό,τι βάζει πάει μέσα ρε. Εντάξει, έχει κάνει τρεις ματσάρες. Okay, εντάξει. Να το πούμε. Ο πιο hot κι εσύ. Είναι, αυτή τη στιγμή είναι. Ο πιο hot είναι ο Μάνος. Ποιος είναι ο άλλος. Ο Διαμαντόπουλος. Όχι, καλά, εντάξει. Ό,τι πεις εσύ. Ο πιο hot. Είναι, δεν είναι. Ο Κουσκουνάς τι είναι τότε που πήγε 60 στον Όφη. Άκαπνος. 45 στη Δράμα τώρα. Άκαπνος. Τα βλέπετε όλοι που λένε πάρε αυτόν, πάρε εκείνον. Πάρ τον έναν, πάρ τον άλλον. Έτσι λέγανε και στη Δράμα. Μήρα μια τον Πετρόπουλο. Πήραν τώρα και τον Κουσκουνά. Τόσο τον έχουμε μελετήσει τον Κουσκουνά. Θα μας βάλει κανένα γκόλοφε μέσα στο Χαριλάου. Θα σε κυνηγάω. Τέλος πάντων. Παίζει το όνομα του Νίκου Στένογλου για τον πάγκο της Δόξας Δράμας. Φίλος μας. Καλός προπονητής, καλός άνθρωπος. Άνθρωπος πάνω. Εξαιρετικός χαρακτήρας. Εξαιρετικός. Αυτό... Ελπίζω να μην πετύχει τη Δράμα. Φέτος. Του χρόνου να την ανεβάσει. Δεν είπα. Συζητάει για 1,5 χρόνο, όχι για μέχρι το τέλος. Εντάξει, ωραία. Με αυτή την προοπτική. Να κάτσει δηλαδή, να καθίσει τώρα, γιατί δεν νομίζω ότι μπορεί να κυνηγήσει κάτι η Δόξα. Πάρα πολύ δύσκολο να ετοιμαστεί ουσιαστικά για την επόμενη σεζόν. Αυτό πρέπει να γίνει εκεί. Αυτά και για τον κύριο Μάνο, ο οποίος δεν είναι και μεγάλος, τα 24 είναι ο συγκεκριμένος, που τώρα τελευταία έχει σκοράρει συνεχώς, έχει φτάσει στα 7 γκολ και είναι ο πρώτος σκόρερ στη Football League. Πάμε τώρα στο Σταμάτη για να μας πει τι ακριβώς συνέβη τελικά με τον Βασιλόπουλο, τι θα γίνει με το που αφιχθεί η αποστολή και αν είναι ήδη ούτως ή άλλως τελειωμένο και τι ακριβώς θα μπορούμε να περιμένουμε από εδώ και πέρα, θα γίνει δηλαδή κάποια άλλη κίνηση. Όλα αυτά θα μας τα πει ο Σταμάτης. Έλα Σταμάτη. Καλησπέρα Αλέξη, καλησπέρα στο Ζωγανές. Τι έγινε, ξαφνικά έπιασε πολύ δουλειά, μεσημεριάτικα. Μόνο Αλέξη στο στούντιο, φίλε. Α, δεν σ' άκουσα, φίλε, συγγνώμη. Δηλαδή, εντάξει. Ξέρω μπορεί να απουσιάζει. Αγνώρισε το να σταμάτη, μην ασχολείται. Κάποιο ρεπό, κάποια άδεια, ξέρω εγώ. Εσύ πολλά γίνονται με σένα. Πολλά γίνονται με σένα. Ναι, την καλησπέρα μου και την άδεια. Ναι, ευχαριστώ, σταμάτη. Να σε καλά. Ναι, πολύ δουλειά γενικά, εντάξει. Ο Άρης, τι να πω, αυτή η χρονιά είναι ταραχώδης. Έτσι. Γιατί το λες αυτό, τι έχει γίνει. Για μία έχει τον μπάσκετ, μια χαρά πάνω. Το μόνο που απομένει πιστεύω είναι να φύγει ο Γιαννάκη, να έρθει κανένας Ουκρανός και να τελειώνει το όνομά του σε Ήροφ και να ξεκινάει από Μπούτκο. Μπορεί κανένα τέτοιο να έχει λείψει ακόμα. Ναι, να σου πω κάτι όμως. Με τη σούπερ μάνατζερ, φίλε. Ναι, ναι. Με τις τακουνάρες εκεί. Δεν γλιτωζούν τα αυτιά. Εντάξει. Πού να τρέξει. Την επίσκεψη, αλλά... εντάξει, θα κάνουμε λίγο χαβαλά. Πραγματικά νομίζω κάθε μέρα που περνάει το Άρη δεν ξέρουμε τι θα ξημερώσει. Έτσι, δηλαδή υπάρχουν τόσο ανοιχτά θέματα γενικότερα που δεν ξέρεις τι θα σκάσει πρώτο. Θα είναι διοικητικό, θα είναι οικονομικό, θα είναι αγωνιστικό. Και νομίζω ότι όλα αυτά δείχνουν το σε τι κατάσταση είναι η ομάδα, το πόσο η διοίκηση αυτή που υπάρχει, έστω ο Μάνος Λάσκαρης δηλαδή, και με τη συνδρομή του Θωμά Νικολού, ότι δεν μπορούν να χειριστούν τα θέματα, γιατί πολύ απλά και δεν είναι μεγαλομέτωχοι και δεν έχουν τα λεφτά και δεν έχουν εξίσου τους συνεργάτες να διαχειριστούν. Και τι λέγαμε, μόνο αυτό που είπες είναι οι δύο που έχουν μείνει πίσω. Κοίτα, για να σου πω κάτι, στο τέλος θα τα ακούσει και ο Μάνος. Όχι, θα τα ακούσει, ήδη τα ακούει ο Μάνος. Ναι. Ο Λάσκαρης. Εγώ θεωρώ ότι αν μπορούμε να πούμε ότι έχει κάποιο μέρος διευθύνης, έχει σίγουρα ένα πολύ μικρό μέρος διευθύνης. Το μεγαλύτερο το έχει ο αδελφός του Νίκος, ο οποίος αγνοείται. Πού είναι? Να το πω έτσι απλά. Πού είναι? Δεν ξέρω. Στην Αθήνα προφανώς. Ωραία. Δεν ξέρω. Δεν νομίζω να είναι εκτός Ελλάδας. Μάλιστα. Από όσο γνωρίζω, ακόμα δεν έχει πληρωθεί η εγγύηση που έπρεπε να δοθεί από την ανακρίτρια μετά την απόφαση. Τα 200 είναι 200. Ισχύει ακόμα
η απαγόρευση. Και από τους δύο. Νομίζω και από τους δύο, ναι. Μάλιστα. Για τον Νίκο ξέρω ότι δεν έχει τακτοποιηθεί ακόμα το θέμα. Τώρα ή θα ζητήσει διορία ή μπορεί να κάνει κάτι που μίλησα χθες με ένα νομικό και μου είπε ότι μπορεί να ζητήσει να μειωθεί το ποσό. Οπότε και αυτό είναι μια άλλη διαδικασία που θα τραβήξει αυτή κανένα μήνα. Κοίταξε, ο καθένας θα το κάνει. Αν μπορεί κάποιος να ζητήσει να μειωθεί, θα το ζητήσει. Γιατί να μην το ζητήσει. Ναι, ναι, μπορεί να γίνει και αυτό. Τώρα το θέμα είναι ότι έτσι και να γίνει σε αυτό το κομμάτι του ανακριτή, του λετωνού, της εντολογίας και όλα τα σχετικά. Το θέμα είναι τι γίνεται με τον Άρη. Και αυτή τη στιγμή, άποψή μου είναι ότι βρισκόμαστε στα πρόθυρα διάλυση. Εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι. Όταν ένας παίχτης θέλει να φύγει. Και από ό,τι φαίνεται θα κλείσει την ΑΕΚ, μιλάω και τον Βασιλόπουλο, θα κλείσει την ΑΕΚ και μάλιστα θέλει να προλάβει τις εξελίξεις για να κλείσει μέχρι σήμερα, αύριο το απόγευμα το θέμα του, για να μπορεί να έχει δικαιώματα. Τελειωμένο είναι. Τελειωμένο είναι. Ήδη πήρε, πήρε την ελευθέρα στο από τον Άρη. Τώρα οπότε, να σου πω και κάτι, δεν με νοιάζει και πού θα πάει, αλλά νομίζω είναι τελειωμένο. Ναι, κοίτα, να σου πω κάτι. Έτσι όπως είναι ο Άρης, η ΑΕΚ δεν είναι αντιπαλός στο αγωνιστικό, οπότε δεν τον ενδιαφέρει αν ισχύσει έναν αντίπαλο. Μισό. Μία νίκη διαφορά έχουμε βέβαια στην Ελλάδα. Εντάξει, δεν είναι όμως, δεν είναι. Καλά, αντίπαλος του Άρη τώρα, ο Άρης θέλει να τελειώσει το πρωτάθλημα. Αυτό θέλει. Να τελειώσει χρονιά, ναι. Ναι, αυτό θέλει. Όλη χρονιά να τελειώσει, να μην υπάρχουν άλλα προβλήματα, γιατί τώρα βγαίνει το Βασιλόπουλο, μετά δεν ξέρουμε ποιος άλλος θα βγει. Οι πληροφορίες λέγανε ότι ο Άρης κινείται για να βρει έναν Αμερικανό playmaker, να κάνει ακόμα μια ενισχυτική κίνηση. Αυτό άφηνε να εννοηθεί ότι ίσως να υπάρξει κάποια εξέλιξη στο θέμα Αθηναίου, γιατί πολλά φημολογούνται και λέγονται. Θα ρωτήσω κάτι. Καταρχήν να τα πάμε ένα-ένα, τελειώσουμε το Βασιλόπουλο και θα πάμε και στο θέμα Αθηναίου, γιατί είναι και σημαντικό. Ο Βασιλόπουλος, ενώ ήταν από τους καλύτερους παίκτες του Άρη από την αρχή της σεζόν, εδώ και ένα μήνα, ρε φίλε, κυριολεκτικά δεν βλέπετε. Εκνευρισμός, πολλά λάθη. Φαινόταν ότι υπάρχουν θέματα που τον απασχολούν. Ξεκάθαρα. Νομίζω ότι δηλαδή ήταν σήμερα που το συζητούσαμε το μεσημέρι το θέμα, πριν βγει ακόμα το όνομα του Βασιλόπουλου. Δηλαδή, εμένα η αίσθησή μου ήταν ότι πραγματικά είναι ο Βασιλόπουλος αυτός που θα φύγει. Που λέγαμε ότι ένας παίκτης θα φύγει. Ναι. Βάσει συμπεριφοράς, βάσει εικόνας. Όπως φαίνεται η ιστορία, ο Βασιλόπουλος, υπάρχει θέμα το οποίο βγήκε σήμερα εδώ και ένα μήνα. Έτσι και ίσως και αυτό να τον έχει επηρεάσει. Το θέμα του Βασιλόπουλου, αν δει κανείς τα παιχνίδια του Άρη, το τελευταίο διμηνό υπάρχει ένας έντονος εκνευρισμός. Έτσι και δεν είναι πολύ λίγοι, μάλλον δεν είναι λίγοι αυτοί οι οποίοι στα time out, όταν θέσει κάποιες φάσεις στο αγώνα, λέγανε ότι υπάρχει και τη λογομαχία ακόμα και με τον Γιαννάκη. Βέβαια όλοι το καλύπταν και λέγανε ότι δεν εντάξει ήταν έβρε το αγώνα, γιατί ο Βασιλόπουλος θέλει να παίξει στο Γιαννάκη. Έτσι, δηλαδή γι' αυτό έρχεται το καλοκαίρι. Φαίνεται ότι όμως υπάρχει θέμα και σχέσεων ανάμεσα στους δύο ανθρώπους, αλλά και της αγωνιστικής, αν θέλεις, δεν θα πω σε συμπεριφορά στο Βασιλόπουλο. Ίσως ο Βασιλόπουλος να περίμενε κάτι διαφορετικό από το φετινό Άρη, ίσως αυτές όλες οι αλλαγές να το κούρασαν και αυτόν. Υπάρχει το οικονομικό στη μέση που και αυτό σίγουρα παίζει τον ρόλο, όσο και να λέμε ότι εντάξει δεν τον επηρεάζει και την Έλληνας γιατί έχει βγάλει λεφτά, γιατί. Και το οικονομικό παίζει ένα ρόλο, γιατί ο Βασιλόπουλος είναι από τους ελάχιστους που ήρθανε χωρίς εγγύησεις. Έτσι, δηλαδή ο Αθηναίος πήρε εγγύηση για να έρθει. Δεν ήρθε έτσι, ας πούμε. Οι ξένοι έστω πήραν κάποιες εγγύησεις μικρές. Ο Βασιλόπουλος δεν είχε πάρει καν ούτε προκαταβολή όταν πέρασε τον Άρη. Οπότε και το οικονομικό παίζει ρόλο, γιατί έχει πληρωθεί μόνο έναν μήνα ο Βασιλόπουλος. Θεωρώ ότι όλα ήταν στην άρνηση του γεγονότος. Και ότι υπήρχε θέμα με τον Γιαννάκη και ότι το αγωνιστικό δεν τον ικανοποίησε ή το δικό του αγωνιστικό ή της ομάδας γενικότερα, έτσι, γιατί είναι αλήθεια ότι το τελευταίο καιρό ο Άρης, το τελευταίο δίμηνο και δεν παίζει και καλομπάθη και έχει και πάρα πολλές σύντες. Και άμα βάλει στην άρνηση και το οικονομικό, νομίζω ότι όλα αυτά παίξαν ρόλο. Σίγουρα θα παίξει και το ρόλο και το ενδιαφέρον που φαίνεται ότι υπάρχει και κλείνει στην ΑΕΚ. Έτσι, δηλαδή και αυτό μπορεί να επηρεάσει τις καταστάσεις. Δεν είναι τώρα, δεν μπορείς να μείνεις τώρα χωρίς να το εξετάσεις το ενδιαφέρον όταν υπάρχει από μια ΑΕΚ η οποία και λεφτά δίνει και έχει μια καλύτερη αγωνιστική πορεία και μπορείς να πεις ότι εντάξει αυτή τη στιγμή δεν είναι στην ίδια αγωνιστική κατάσταση ο Άρης με την ΑΕΚ σε πολλά επίπεδα. Νομίζω ότι όλα παίξαν τον ρόλο τους, προκειμένου ο Βασιλόπουλος να πάρει την απόφαση. Το θέμα είναι ότι χάνει ο Άρης
έναν παίχτη ο οποίος θα μπορούσε να προσφέρει πάρα πολλά, τον χάνει, δεν μπορεί να τον έχει στη διάθεση και στη τέσσερα πλέον υπάρχει μεγάλο κενό. Έτσι, γιατί αποκτήθηκε με έναν του Βιέ, ο οποίος έδειξε καλά στοιχεία χθες κοντρα στη Βόνη, αλλά έχει πρόβλημα τώρα και ο Άρης. Σημαντικό. Τώρα αυτά που βγήκε μια, μια διάθεση από το πρωί να πούνε ότι εντάξει, ελαφρύνει το μπάτζετ της ομάδας και όλα αυτά. Το έχω ξαναπεί και στην εκπομπή. Δεν υπάρχει ελάφρυνση του μπάτζετ όταν δεν πληρώνεις. Ελάφρυνση του μπάτζετ είναι όταν πληρώνεις. Σωστό. Όταν δεν πληρώνεις δεν υπάρχει ελάφρυνση του μπάτζετ. Δεν υπάρχει καν τίποτα. Υπάρχει ελάφρυνση του τι χρωστάς. Ναι, αυτό ναι. Αυτό υπάρχει. Όχι ότι ελαφρύνουμε το μπάτζετ για να μειώσουμε τα έξοδα και. Και επίσης υπάρχει και το άλλο, ότι μπορείς. Ξέρω εγώ, τους παίχτες που έχεις τώρα, αντί να δίνεις από ένα χιλιάρικο, να δίνεις από δύο χιλιάρικα εφόσον φύγουν κάποιοι από τη μέση. Γιατί εντάξει, δεν είπαμε ότι δεν πληρώνεις τίποτα, πληρώνεις κάποια χρήματα. Δηλαδή, ο Μπέλ, παραδείγματος χάρη, πήρε κάποια χρήματα. Ένα το. Μήνα. Ναι, μπράβο. Αν υπάρχει. Ναι, αν υπάρχει κι άλλος, αυτό σου λέω. Ότι δίνεις κάτι παραπάνω, ρε παιδί μου, αυτό γίνεται. Εκεί που ναι, θα πλήρωνες. 5 για τον Μπένσον και 5 για τον Μπέτουι και 5 για τον Βίβερ και 5 για τον ένα. Θα δίνεις δηλαδή θα πρέπει να δώσεις 50. Αλλά έχεις 10. Και τα 10 τα μοιράζεις αυτούς που μένουν. Συμφωνώ που λες. Αυτό λέω. Ότι αυτά τα 50 που ήταν να δώσεις, ας πούμε, τον Νοέμβριο π.χ. δεν τα δώσεις ποτέ. Ναι, σωστά. Κατάλαβε. Αυτό σου λέει ότι δεν υπάρχει ελάφρυνση. Άμα ήταν να δώσεις τα 50, ναι, συμφωνώ ότι δεν δίνεις τα 50, δίνεις 10. Ναι. Αλλά όταν δεν έχεις δώσει τα 50, δεν έχεις δώσει ούτε τα 10, γιατί πολλοί φύγαν ήδη παίχτες. Έτσι, και ο Μπέλ δηλαδή, σου λέει, έχει πάρει ένα μήνα ο Μπέλ. Έτσι. Και να σου πω κάτι, εγώ πιστεύω ότι ο Μπέλ, ένας λόγος που δεν υπάρχει και θέμα αυτή τη στιγμή με τον Μπέλ, είναι ότι ο Μπέλ αυτή τη στιγμή δεν είναι και πρόταση. Δηλαδή, αν είχε πρόταση ο Μπέλ, θα υπήρχε και θέμα Μπέλ, πιστεύω εγώ. Στο, που είναι 2,5 μήνες, στο μπάσκετ του Άρη συμβαίνει κάτι παρόμοιο, θα φανεί λίγο αδόκιμο αυτό που θα πω, με το ποδόσφαιρο του Όφη. Γιατί λένε οι φίλοι, ο Όφη παίρνει παίκτες. Φυσικά παίρνει παίκτες ο Όφη. Ο παίκτης που θα έρθει τώρα στον Όφη και θα πάρει ένα χιλιάρικο. Μπορεί να μείνει 2 ή 3 μήνες απλήρωτος μέχρι να τελειώσει το πρωτάθλημα. Ο παίκτης που είναι εδώ από το Σεπτέμβριο ή από πέρσι και είναι απλήρωτος από το Σεπτέμβριο ή από πέρσι και φεύγει, είναι τελείως διαφορετικό από ένα παίκτη που θα έρθει και θα μείνει τώρα απλήρωτος για 2 μήνες. Σωστό. Έχει τεράστια διαφορά. Αυτό ακριβώς συμβαίνει και στον Άρη. Αυτοί λοιπόν οι τρεις, ο Προύι, τότε προφανώς θα πήρανε κάτι ψηλά για προκαταβολές για να έρθουν, ή μπορεί να μην πήρε και τίποτα, δεν ξέρω. Μια πολύ μικρή προκαταβολή. Ωραία, πήρανε μια προκαταβολή κτλ. Οκ, μπορεί να πάρουν και τα παιδιά. Έτσι, μπορεί να πάρουν, δεν ξέρω. Δεν μπορώ να υποθέσω ότι δεν θα πληρωθούν. Αλλά θα είναι τώρα πιο ανεκτική από τον Weaver που ήταν από το καλοκαίρι. Σωστό. Μα να σου πω κάτι. Και τα συμβόλαια του οικονομικά, δηλαδή τα συμβόλαια και των τριών, είναι το συμβόλαιο του Μπέλ. Δηλαδή το μήνα οι τρεις παίρνουν μπορεί και λιγότερα από τον Μπέλ. Δηλαδή με τώρα ότι τα οικονομικά δεδομένα τώρα σαν τους ξένους και καινούργιους έχουν πέσει πάρα πολύ. Και είναι λογικό. Έτσι από τη στιγμή που ψάχνεις την αγορά για κάτι συγκεκριμένο, έχεις ένα συγκεκριμένο budget για αυτό το μηνιαίο συμβόλαιο, έτσι και βρίσκεται στους παίκτες. Αυτό βέβαια, αυτό κατάξει, καταρχήν δείχνει ότι όπως έχω ξαναπεί την οικονομική δυσκολία που υπάρχει στην ομάδα. Αλλά το να φέρει ένας παίκτης μεσούς της χρονιάς και να πηγαίνει σε μια άλλη ελληνική ομάδα. Νομίζω δεν θυμάμαι να έχει γίνει μια τέτοια μεταγραφή τα τελευταία χρόνια που είχε σχετικός κανονισμός. Έτσι νομίζω δεν είναι και πάρα πολλά χρόνια βέβαια που σχετικός κανονισμός. Και γενικά όμως είναι η εικόνα αυτή που δείχνει δηλαδή, η ομάδα του Άρη. Αυτή η εικόνα αποσύνδεσης. Δηλαδή ο Αθηναίος τραυματίας φήμες στο ένα, φήμες στο άλλο. Ο Βασιλόπουλος σε μια μέρα τελείως έφυγε. Μια που λες για Αθηναίου, να πούμε ότι υπάρχει τοποθέτηση του μάνατζερ του, δεν υπάρχει κανένα θέμα, συνεχίζει τον Άρη. Ναι, δεν υπάρχει κανένα θέμα, συνεχίζει τον Άρη, έτσι, αλλά έχοντας και το προηγούμενο παράδειγμα του Αθηναίου, την προηγούμενη θητεία δηλαδή που είχε εκεί αποχώρηση, βέβαια τότε έχει μια πολύ καλή. Ναι, αλλά είναι διαφορά ρε στα μάτια ότι αυτός είναι πληρωμένος. Δεν μπορεί λοιπόν αυτός να παίξει με τις κανόνες. Ναι, είναι πληρωμένος άρα. Άρα είναι πληρωμένος. Κάθε φορά η εκχώρηση σημαίνει ότι πάω. Είναι Μάιος η δόση. Το Μάιο παίρνω τη δόση. Αυτή είναι η συμφωνία που έχω κάνει για να πληρώνουμε. Αλλά κάτι και τότε που έφυγε από τον Άρη την πρώτη φορά πληρωμένος ήταν. Εκεί όμως πίεσε. Απλά είχε μια πολύ καλύτερη πρόταση και αγοριστικά εκείνη τη στιγμή δεν το κάλυπτο άρεσε. Ναι, αλλά πήρε και λεφτά νομίζω ο Άρης τότε. Πήρε και λεφτά. Ψηλά. Ναι, πήρε όμως.
Εδώ δεν παίρνει. Εδώ γλιτώνει μόνο το Βασιλόπουλο. Όχι. Απλά θέλω να σου πω κάτι. Συμφωνώ σε αυτό που λέει. Δεν υπάρχει θέμα στην Ελλάδα. Το διαψεύδει και ο μάνατζερ του και ο ίδιος ο παίχτης. Αλλά λέω ότι αυτή η περιόριση αφημολογία που υπάρχει εδώ και πάρα πολύ καιρό για πολλά θέματα στον Άρη. Ναι. Αυτό δείχνει το πρόβλημα που υπάρχει. Το ότι ξυπνάει ο Αριανός και διαβάζει τη μία για επενδυτές από τη γειτονική χώρα που θα φέρουν εκατομμύρια λίρες. Ναι, ναι, τώρα έρχεται. Αν διαβάζει για πού είναι αυτές οι ψυχές. Για άλλους επενδυτές. Πού είναι αυτές οι ψυχές. Τελειώσαμε. Δεν υπογράφουμε αύριο. Τίποτα, όχι. Α, ωραία. Έτσι γράφαν κάθε μέρα στα Facebook. Υπογράφουμε αύριο. Αδερφέ μου Γυλμάζ, αδερφέ μου Ηλία και τέτοια. Μα να σου πω κάτι. Ακόμα και από αυτό το θέμα, το συγκεκριμένο το οποίο εντάξει εμείς και σαν εκπομπή εσείς και σαν σαν γενικά το δώσαμε πιστεύω την έκταση που έπρεπε. Έτσι δηλαδή δεν γεμίσαμε τον κόσμο με φανφάρες οτιδήποτε. Μεταφέραμε κάποιες φορές με επιφύλαξη αυτά που λέγανε αυτοί οι συγκεκριμένοι άνθρωποι. Καταρχήν το πιάσανε από την αρχή λάθος το θέμα και οι φίλοι του Άρη και οι παράγοντες οι ίδιοι του Άρη, μιλώντας για επενδύσεις, για εκατομμύρια, ενώ οι άνθρωποι είναι διαφημιστές. Δηλαδή ακόμα εκεί, και εκεί όμως, επειδή συζητούσαμε πριν και σε σχέση με την αντιμετώπιση που τη χάνει ο Λάσκαρης κτλ., ακόμα και εκεί, και αυτά όλα είναι μαθήματα για τον Αριανό και στην επικοινωνία. Ακόμα και εκεί υπήρχαν άνθρωποι, οι οποίοι όλο στοιχείως είναι οι ίδιοι άνθρωποι εδώ και χρόνια, είτε μιλάμε για το ποδόσφαιρο είτε για τον μπάσκετ με συγκεκριμένες τάσεις. Ακόμα και εκεί, αυτοί οι άνθρωποι στηρίχθηκαν από συγκεκριμένους ανθρώπους στην Αριανή οικογένεια. Και αυτή η συγκεκριμένη στην Αριανή οικογένεια, άμα έλεγε, ρε παιδιά, ο Κολοβέτσιος είναι μεσάζοντας, δεν μπορεί και τα λοιπά. Θέλετε να κάνετε κακό να μην έρθει, κακό, ναι. να μην έρθει γιατί θα χάσετε το Χαρτζηλίκι, θα χάσετε. Εδώ είναι όλοι απλήρωτοι, ρε, ποιο Χαρτζηλίκι, ρε. Η γνωστή Ναμέλα, άμα θέλει κάποιος που λέει Χαρτζηλίκι, να του στείλω τη φορολογική μου δήλωση, να τη δει. Και τους λογαριασμούς τραπέζης. Ναι, είναι σωστά, είναι αυτό το γνωστό παραμύθι που. Που παρεμπιπτόντως οι δημοσιογράφοι κάνουμε και ποθενέσκες κάθε χρόνο. Αλλά τα παίρνουμε μαύρα, περίμενε, τα παίρνουμε μαύρα αυτά, κατάλαβες. Κάτω τραπέζι τα παίρνουμε αυτά. Γιατί δεν θέλουμε να πάει μπροστά ο Άρης, δεν θέλουμε να παίζει, δηλαδή όπως έπαιζε την πρώτη χρονιά που είχε 6.000 κόσμο, που πήγε όπως πήγαινε η ομάδα και το site είχε απογειωθεί και φτάσαμε να έχουμε 200.000 μοναδικούς χρήστες. Δεν θέλουμε αυτό. Εμείς θέλουμε αυτό. Προσφυγές, μιζέρια, τέτοια θέλουμε. Ορίστε, μέχρι τα σκυλιά γαβγίζουν. Ναι, όχι ο δικός μου. Είναι αυτό λέω. Άκουσε λάθος και τρελάθηκε. Μάλλον. Και λίγο χιούμορ. Όχι, είναι αυτό όλο που υπάρχει από το καλοκαίρι και όσο περνάει ο καιρός, όσο περνάνε μήνες και διευκόνονται τα προβλήματα, γιατί αυτή τη στιγμή ο Άρης κάθε μέρα, όσο περνάει κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα, τα προβλήματα αυξάνονται. Έτσι υπάρχει το θέμα της FIBA. Υπάρχουν οι προσφυγές εσωτερικές που κάποια στιγμή και αυτές θα λεσυδικήσουν. Που σημαίνει κατά τους εγγυητικείς. Πάνω για αυτή η εγγυητική σημαίνει αφαίρεση βαθμών. Δηλαδή είναι πάρα πολλά θέματα τα οποία τρέχουν. Έτσι και έχονται να προσαρμοστούν και τα αγωνιστικά που ήδη υπάρχει αγωνιστικό πρόβλημα εδώ και καιρό. Έτσι από την αρχή της χρονιάς υπάρχει αγωνιστικό πρόβλημα. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Γιαννάκης άλλαξε 5 από τους 6 ξένους. Ναι. Και βλέπεις ότι υπάρχει αυτό το αγωνιστικό πρόβλημα που άντε έλεγες ότι να αντί ήρθε ο Προύιτ, άρεσε λίγο, ήρθε ο Ντουβιέ, έδειξε καλά στοιχεία. Τουλάχιστον λες λίγο εκεί κάτι να ψηλογίνει, κάπως λίγο. Ο Μποχωρίδης ο Μποχωρίδης, άλλαξε την εικόνα της ομάδας. Όταν ήρθε ο Μποχωρίδης, μα να σου κάνει με το που είναι ο Μποχωρίδης, το οποίο δεν ήταν λάθος, έτσι και το είχαμε επισημάνει κιόλας τότε. Ο Αργιανής ξαφνικά λες και ήρθε ο Λεμπρόν. Τεράστια πίεση στο νεαρό, έκανε στην αρχή με το που ήρθε ένα καλό παιχνίδι, αλλά ο Μποχωρίδης δεν πατράβηξε τώρα. Πού είναι το βάρος ενός συλλόγου τώρα με τα προβλήματά του πάνω. Έτσι ο Μποχωρίδης είναι ένας παίκτης ο οποίος ήρθε να αλλάξει, ξέρουμε τι μπορεί να κάνει, πώς μπορεί να βοηθήσει, έτσι, αλλά είναι και η δεύτερη του Αριανού, που κατευθείαν ψάχνει να βρει κάτι από το παραμικρό, έτσι, για να μπορέσει να αλλάξει τη ροή και τη λογική του και τη διάθεσή του. Έχει μια λογική ο Αριανός ότι εντάξει, οικονομικά, διαιτητικά θα βρεθεί κάτι, οπότε λίγο το αγωνιστικό. Τώρα έχουν και αυτές οι σφαλιάρες, ας πούμε, εισαγωγικά στο αγωνιστικό. Έτσι, φεύγει ο Βασιλόπουλος. Θα γράψεις παίχτη, δεν έχετε ένας παίχτης. Ξέρω εγώ φήμες για τον ένα, φήμες για τον άλλον. Και ξέρεις τώρα και ο Φιλαδός είναι, αυτή τη στιγμή πιστεύω είναι στο χειρότερο σημείο του. Έτσι δηλαδή, το επόμενο βήμα είναι να έρθει και ένα μπαν από τη FIBA ή ξέρω εγώ καμιά προσφυγή εσωτερική από εδώ στην Ελλάδα. Έτσι να έχουμε και θέματα με αδειοδότηση, ας πούμε, και να έχουμε άλλα μπλεξίματα. Εκεί είναι το θέμα. Η αδειοδότηση, το μπάσκετ, σε αντίθεση με το ποδόσφαιρο, οι προσφυγές και αυτά, το μπαν και τι έγινε. Θα σε πάω αλλιώς. Θα κάνω μια συντήρηση, θα πάρω ένα ξένο παίχτη από εδώ από την Ελλάδα κτλ. Γιατί υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Η αδειοδότηση είναι το θέμα σου.
Πρώτη παρέστατε για μένα το μεγάλο θέμα το οποίο εύχομαι να μην προκύψει, αλλά έτσι όπως φαίνεται η κατάσταση από τη στιγμή είναι ηγκητική. Δηλαδή ο Άρης κάποια στιγμή θα έχει αντιμετωπίσει τις προσφυγές που έχουν καταθέσει ο Σίμψακ, ο Πρίφτης, ο Ξανθόπουλος, ο Γιάννης. Θα τα λεφτά από εκεί και θα πρέπει να την αντικαταστήσει. Ναι. Άρα, ποιος θα αντικαταστήσει αυτή τη στιγμή, την ηγκητική. Ποιος θα αντικαταστήσει, ο Λάσκαρης. Ποιος θα αντικαταστήσει. Πώς θα την αντικαταστήσει. Έχει αυτή τη στιγμή τη δυνατότητα ο Νίκος Βλάσκαρης να αντικαταστήσει οποιοδήποτε το ποσό. Αν μου πεις ποιο είναι το ποσό, θα σου πω αν έχει. Ποιο είναι το ποσό. Άμα εγώ σου πω ένα παράδειγμα, ας πούμε την προσφυγή του Σίμψακ, από το επιδικαστή θα πάρει την ηγετική ένα ποσό 40.000. Ωραία. Πόσοι είναι οι ηγετικοί. Αν δεν κάνω λάθος, είναι γύρω στις 100-110.000. Δεν είναι κάτι τρομερό σαν ποσό. Έχει. Μπορείς να βρεις μια ηγετική 110.000 ευρώ. Ολάκια, γιατί το ζήτημα είναι πότε θα τη χρειαστείς. Γιατί αν τραβήξει ένα δίμηνο ακόμα η όλη φάση αυτή και τα λοιπά, θα τη χρειαστείς το καλοκαίρι για την αδειοδότηση. Το καλοκαίρι όμως, εκεί δεν είναι πιο δύσκολα τα πράγματα. Γιατί θα πρέπει να δείξεις για το φάκελο και άλλα πράγματα. Θα πρέπει να γι' αυτό φτιάξεις, πρέπει δηλαδή, λοιπόν, να έρθει μια διοίκηση, αφού δεν μπορεί ο κύριος Λάσκαρης να παραχωρήσει γραπτό στη διοίκηση, αν δεν θέλει να παραχωρήσει τις μετοχές. Γιατί το ιδανικό είναι αυτό. Να παραχωρήσει τις μετοχές του. Αν δεν θέλει να παραχωρήσει για 2-3 χρόνια τη διοίκηση σε κάποιους που θέλουν να κάνει να σηκώσουν το λάβαρο της επανάστασης όπως το έχει σηκώσει ο Αρβανίτης, δεν ξέρω αν θα είναι πάλι ο Αρβανίτης ή κάποιος άλλος, και να πούν παιδιά, ελάτε εδώ κόσμε, δεν έχουμε να φάμε πάλι, πάμε πάλι όλοι μαζί, γεμίστε το γήπεδο συντηρητικά, έλα εδώ εσύ που σε χρωστάω 100, πάρε 5 και τα άλλα. Σε διακανονισμούς δεν γίνεται αλλιώς. Αυτό που κυοφορείται το τελευταίο διάστημα, ότι θα μπουν κάποιοι άνθρωποι και θα πάρουν το management και ένα κομμάτι από τις μετοχές, τι ακριβώς ισχύει στα μάτια, υπάρχει ενημέρωση, γενικότερα έχετε πληροφόρηση για το τι μπορεί να ισχύει σε αυτό το κομμάτι. Υπάρχει έτσι, θα πω φημολογία, γιατί φημολογία. Επίσημα, δεν είναι κάποιος ο οποίος να πει ότι ξέρει αυτό βγαίνει από το ρεπορτάζ ή να το επιβεβαιώσει με δηλώσεις. Μια φημολογία ότι κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι είναι κοντά γενικά στον Νίκο Λάσκαρη και ήταν κοντά γενικά στη δίκη του Νίκου Λάσκαρη έχουν κάποιες σκέψεις να τον βοηθήσουν στην παρούσα βάση, παραμένοντας ο Λάσκαρη βέβαια στη διοίκηση, με το να μπουν μέσα και να βοηθήσουν οικονομικά την ομάδα με την προοπτική κάποια στιγμή να πάρουν ένα κομμάτι των μετοχών. Ναι. Έτσι. Ή να πάρουν πίσω τα λεφτά τους. Ένα σενάριο είναι αυτό. Αλλά ουσιαστικά θα προσφέρουν βοήθεια στον Νίκο Λάσκαρη, η οποία όμως δεν μπορεί να είναι βοήθεια που θα λύσει όλα τα προβλήματα, απλά να βγει χρονιά. Έτσι το άλλο σενάριο είναι αυτό που ανέφερε και ο Χρήστανδος, ότι υπάρχει μια ομάδα η οποία έχει ζητήσει, φέρεται να έχει ζητήσει, να σκέφτεται να ζητήσει το management της ομάδας. Έτσι άλλωστε ο Λευκός Αρβανίτης όταν πριν καιρό ήταν να επιστρέψει και πάλι, ουσιαστικά αυτό είπε στον Νίκο Λάσκαρη. Ότι εγώ γυρνάω, άσε με την ομάδα Λευκό, να αποφασίσω εγώ. Με τους συνεργάτες μου. Έτσι. Αυτό το ΔΣ, πότε θα γίνει αυτό το ΔΣ, γιατί εκεί θα ξεκαθαρίσουν όλα αυτά. Το ΔΣ υποτίθεται θα γίνει μέσα σε 15 μέρες. Είμαστε. Στο ΔΣ δεν ξέρω αν θα ξεκαθαρίσει κάτι, γιατί πρέπει να υπάρχει ΔΣ. Καταρχήν πρέπει να συγκροτηθεί νέο ΔΣ. Γιατί αυτό το ΔΣ που υπάρχει αυτή τη στιγμή δεν υφίσταται. Είναι δύο άτομα είναι. Ποιος άλλος έρχεται συγκεντρώσει. Καλά, άσε ποιος έρχεται. Άσε ποιος έρχεται. Ναι, αλλά δεν μπορεί να το Δέλτα Σίγμα στην Ελλάδα μπορεί να δεις εσύ να ανοίξεις το βιβλίο τώρα και να δεις ότι έχουν και γίνει 10 Δέλτα Σίγμα παρουσία και της Τζόρτζιας και του Λάσκη και του Νίκου. Καλά, εντάξει, άμα να το κάνουμε έτσι το θέμα, ναι, εντάξει, σίγουρα. Έτσι. Μπορεί να γίνεται με τηλεδιάσκεψη το Δέλτα Σίγμα και να μην το ξέρουμε. Ναι. Εντάξει, στο Δέλτα Σίγμα όμως, το Δέλτα Σίγμα τι να βασίσει, τι αν θα μπορέσει να κατακανοποιήσει το έτοιμα. Βλέπουν και αυτοί πλέον. Να κάτι σε αυτό που λες για να κάνω το δικό διαβόλο. Εσύ το σωστά ότι. Μπορεί να υπάρξει αυτό, να υπογραφεί μια συμφωνία με τον Λάσκαρη, να παραχωρήσει το μάνατζερ για δεύτερη φορά. Είναι αυτό που βλέπω εγώ. Κάνει. Δεν βλέπω κάτι άλλο. Άλλο θα σου κάνω μια ερώτηση. Ναι. Να δικαιωθώ στο διαβόλο. Ποιος μπορεί αυτή τη στιγμή να εμπιστευτεί τον Λάσκαρη. Γι' αυτό λέμε γραπτός. Γι' αυτό το είπα. Δεν το είπα τυχαία. Επειδή δεν υπάρχει εμπιστοσύνη λοιπόν. Γραπτός. Εγώ, Νικόλαος Λάσκαρη, κάτοχος του 90% των μετοχών, για να παραχωρώ για τα επόμενα 2 χρόνια με ανέκλητο πλειεξούσιο στον Τσαλτίδη Χρύσανθο και τον Αλέξα Βόπουλο την διαχείριση εξ ολοκλήρου και Λευκό, και χωρίς να έχω το δικαίωμα να παρεύω παρά μόνο σε περίπτωση που δεν πληρώνουν το δημόσιο, λέω τώρα παράδειγμα, κατάλαβες. Θα υπάρχουν κάποιες δικλείδες προφανώς. Θα είναι σαν να διοικήσει πρωτοδικείο για.
Μπράβο. Για να υπάρχει και μεταφράση. Αυτό ακριβώς. Έτσι. Έτσι θα γίνει. Γρήπα. Με χαρτί και υπογραφές. Δεν γίνεται αλλιώς. Σίγουρα. Εγώ αυτό λέω. Πάντως, ότι και αυτό γιατί μετοχές, συγγνώμη λίγο για να ξέρει ο κόσμος, δεν μπορεί να παραχωρήσει ο Λάσκαρης. Όχι, αυτό λέω. Αυτό δεν υπάρχει θέμα. Δεν μπορεί να παραχωρήσει μετοχές. Ή να σου πω κάτι. Το πιο εκνευριστικό δεν είναι ότι παραχωρεί ή δεν παραχωρεί. Το πιο εκνευριστικό είναι ότι δεν κάνει τίποτα. Αυτό είναι το. Δηλαδή ότι είναι σαν να μην συμβαίνει. Φεύγει ένας παίκτης, έρχεται ένας άλλος, πήραμε τον παίκτη, παίζουμε το Σάββατο με τον Κολοσσό, πολύ ωραία, πάμε παρακάτω. Μετά θα παίξουμε με την Μπεσίκτας, τα εισιτήρια του αγώνα. Οκ, okay, όπως είπε ο Μάνος και ο Θωμάς, τρέχουν την ΚΑΕ. Πάμε παρακάτω. Δεν ξέρει γιατί δεν το κάνει πια αυτό. Γιατί, δεν είναι, γιατί ουσιαστικά δεν βγαίνει να πει το παραμικρό, γιατί πλέον έτσι και να μην κρυβόμαστε, το ξέρω ο κόσμος, ακόμα και τα φύλλα προσκύμενα ΜΜΕ που υπήρχαν υπέρ αυτών πλέον βλέπουν ότι δεν υπάρχει κάτι καλό στον Ερώτα με τον Νικολάσκαρη. Κοίταξε, και εγώ έχω πιστέψει ανθρώπους στην πορεία αυτά τα 20-21 χρόνια ότι θα κάνουν κάτι καλό και τους έχω στηρίξει και αποδείχθηκε ότι δεν έκαναν τίποτα. Εδώ έχει ξεφύγει η κατάσταση. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει ποτέ άλλοτε από κανέναν και καμία διοίκηση. Ούτε καν από αυτούς τους απατεώνες που κλέψαν τα λεφτά και φύγανε. Γιατί τουλάχιστον εκείνοι κάνανε μία πράξη. Κλέψαν τα λεφτά και η ομάδα ξεκίνησε να προσπαθήσει να σωθεί. Εδώ είμαστε σε ένα τέλμα. Είμαστε αυτό την κινούμενη άμονο, παιδί. Είμαστε σε ένα τέλμα. Όλες οι εξελίξεις της Άρης προχωράνε και ο Άρης δηλαδή δεν κάνει τίποτα. Όχι να τη σταματήσει, να αντιδράσει κάπως, να προλάβει κάτι, να ζητήσει. Δηλαδή αυτό που λέω εγώ, και το ξαναφέρει στην εκπομπή στο Λάσκαρη, είναι ότι πες τι θέλεις, πιες και πες, παιδιά, δεν έχω. Απ' την άλλη, να σου πω και κάτι. Αυτό. Εγώ πιστεύω ότι είναι και ένα, όχι παιχνιδάτο από παιχνίδι, μια κίνηση τακτικής από την πλευρά του Λάσκαρη. Το να λέει ότι ελάτε σε 15 μέρες και μετά να κάνουμε, να δούμε ποιοι θα παρουσιαστούν, γιατί πιστεύω στο τέλος δεν θα παρουσιαστεί κανένας. Μα συγγνώμη, να σου πω κάτι. Ποιος να παρουσιαστεί, να πάρει τι. Άρα γιατί συζητάμε. Άρα γιατί λέμε για ενδιαφερόμενους. Μα δεν τη λέει. Γιατί αυτό με τους ενδιαφερόμενους, να το πάρουμε και από την άλλη πλευρά. Ο Λάσκαρης θα κάνει όλα αυτά. Γιατί λέμε, γιατί δεν πιέζει ο κόσμος. Να πιέσει ο κόσμος να κάνει τι. Να διώξει τον Λάσκαρη. Να έρθει ποιος. Δεν μπαίνει κανένας μπροστά. Γιατί ακούγαμε για επιχειρηματίες που θα βάλουν από 100 χιλιάρικα. Ακούγαμε το σενάριο αυτό με τον Αρβανίτη. Το σενάριο τώρα με αυτούς τους επιχειρηματίες, οι οποίοι λένε μάλιστα κάποιοι ότι είναι φύλλα προσκύμενοι στο Λάσκαρη. Έτσι. Ναι. Το σενάριο με άλλους επιχειρηματίες που δεν έχουν ασχοληθεί με τον Άρη. Το σενάριο με επιχειρηματίες από άλλες επαρχιακές ομάδες, όχι των Τρικάλων, όπως κακώς γράψανε το φίλο μου τον Αχιλέα, που τον μπλέξανε χωρίς να έχει ιδέα. Γράφτηκε όμως για να πάρουμε κανένα κλικ, να διαβάσουμε καμιά φήμη. Πετάξαμε και το όνομα του Αχιλέα. Και μας έπαιρνε μετά και μας ρωτούσε ποιος είναι αυτός που τα γράφει αυτά. Λοιπόν, ακριβώς γι' αυτό ρε φίλε. Επειδή ο άνθρωπος έφυγε από τα Τρίκαλα, κατευθείαν το γράψαν ότι έρχεται στον Άρη. Επειδή είναι Αριανός, εντάξει, οκ. Και τι έγινε. Έχει όμως, σου ανέφερα τώρα 4-5 σενάρια. Οι Τούρκοι επίσης. 4-5 σενάρια που επί της ουσίας δεν έχουν κάνει τίποτα και όλοι αυτοί. Μα εγώ δεν λέω ότι σε αυτό το κομμάτι που αναφέρεις πολύ σωστά, έτσι δεν είναι ότι δεν έχει κάνει τίποτα ο Λάσκαρης. Δεν υπάρχει και κάτι από την άλλη πλευρά. Έτσι, συμφωνώ σε αυτό. Κάποια όμως, έτσι, κάποιοι που μπορεί να έχουν σκεφτεί κάτι να κάνουν. Έτσι, υπάρχει μεγάλη, δεν το πω αντίδραση, αν θέλεις, από την πλευρά του Λάσκαρη. Η μη προσπάθεια βοήθειας ανέβρεση λύσης. Ας βγουν λοιπόν αυτοί μπροστά. Γιατί πλέον έχει φτάσει στο απροχώρητο η κατάσταση και να πούν γεια σας, είμαστε ο Μουρελής και ο Τσαλτίδης. Θέλουμε να πάρουμε την ΚΑΕ. Ξέρετε τι γίνεται, αυτό που λέτε ακόμα και τώρα που ακούγεται. Έτσι με τη Γενική Συνέλευση, το δικό συμβούλιο και την Γενική Συνέλευση. Όποιος ενδιαφερόμενος σας έρθει. Μα και να έρθει, τι να κάνει ο ενδιαφερόμενος. Δεν μπορεί να πάρει μετοχές δραστηριότητα κανένας ενδιαφερόμενος. Μετοχές όχι, αλλά μπορεί πλέον και ο κόσμος με την αποτυπώνα να πιέσει ώστε να βρεθεί μια μέση λύση. Γιατί σε μέση λύση θα πάμε αρχικά. Δεν γίνεται να πάμε να φύγει ο Λάσκαρης να έρθει κάποιος άλλος. Δεν θα γίνει αυτό. Εκτός αν το αποφασίσει ο ίδιος, ρε παιδί μου. Νομίζω ότι ο κόσμος, αν πούμε ότι ο κόσμος μπορεί να παίξει κάποιο ρόλο και να πιέσει, νομίζω ότι, άποψη μου προσωπική είναι ότι, νομίζω ότι ο κόσμος, αν μπορεί να πιέσει, ώστε ο Λάσκαρης να κηρύξει μια αύξηση του κεφαλαίου,
χωρίς να μετέχει αυτός, εκεί θα φανεί ποιος πραγματικά θα έρθει. Μα δεν υπάρχει, αυτό που λες τώρα δεν υπάρχει δυνατότητα, αυτό θέλει και λεφτά. Οι προτάσεις που είναι υπό επεξεργασία μέχρι τώρα είναι προτάσεις τύπου Αρβανίτη, ο οποίος δεν λέει θα θέλω να βάλω 2 εκατομμύρια. Όπως είπες και εσύ όμως, αυτές είναι λύσεις, έτσι, τωρινές. Το θέμα είναι να βρεθεί μια λύση σημαντική, η οποία θα υπάρχει μια κατάσταση για τα επόμενα 2-3 χρόνια να πει ομάδες. Αν μου επιτρέπεις, αν μου επιτρέπεις, όσο λίγο, κάνεις ένα λάθος. Δεν το λέω, καταλαβαίνεις πώς το λέω. Αυτό που λες εσύ είναι αυτό που πρέπει να γίνει και αυτό που είναι ιδανικό να γίνει. Και το έχω πει πολλές φορές και για το ποδόσφαιρο σε παρόμοιες καταστάσεις. Είναι άλλο τι πρέπει να γίνει και είναι άλλο τι μπορεί και τι γίνεται στον Άρη. Έχει διαφορά τεράστια το ένα με το άλλο. Αυτό που λες εσύ είναι αυτό που πρέπει να γίνει. Αλλά εγώ θεωρώ ότι πρέπει να πάμε στο μπορεί. Και το μπορεί είναι μόνο μία παραχώρηση management σε κάποιους να μπουν μπροστά, να διοικήσουν, να πάνε να κάνουν τους Ταλιμπάν στον κάθε marble, στον κάθε ξανθό. Δηλαδή, άμα πάρει. Θα σου πω ένα παράδειγμα, ρε φίλε. Είπε στο Σίμτσακ πριν, αν αναλάβει ο Αρβανίτης εν λευκό και πάρει τον Βασίλη και τον πήρε Βασίλη, 6 μήνες, σε παρακαλώ, ρε φίλε, θα σε δίνω ένα χιλιάρικο κτλ. Τι θα πει ο Σίμτσακ? Ναι, θα πει. Μπορεί να μην το πουν όλοι. Αλλά 5 παιδιά θα πούνε ναι. Άλλα 5 παιδιά θα πούνε κάτι ενδιάμεσο. Τέλος πάντων, θα κινηθεί λίγο η κατάσταση. Αυτό λέω. Αυτό λέω. Όχι. Ναι, εγώ το αναφέρω σε μια, όπως είπες, ιδανική λύση. Μια λύση που μπορεί να προχωρήσει η ομάδα με μεγαλύτερα αστάρα στο μέλλον. Έτσι, με το να έρθει κάποιος να βάλει λεφτά στην άξιση. Να πάρουμε το Σπύρο ένα τηλέφωνο τον Χριστοφορίδη, τώρα που είναι διαφορετική η κατάσταση, να μας φέρει τον αυτόν, τον επενδυτή. Από όσο γνωρίζω δεν υπάρχει πια θέμα. Γιατί υπήρχε μόνο για ένα μήνα, εκεί ή τώρα ή ποτέ. Για ένα διάστημα εκεί τότε. Ας ξαναενεργοποιηθεί, ρε φίλε. Τι άσε πω. Αν μπορεί να ξαναενεργοποιηθεί. Ας ψάξει κάποιον άλλο. Αυτό που λες εσύ, αυτό το σενάριο που αναφέρεις εσύ, είναι αυτό το πιο εφικτό που μπορεί να γίνει αυτή τη στιγμή. Ναι, συμφωνώ. Το πιο εφικτό για να βγει ομάδα και να δοθούν λύσεις στα άμεσα προβλήματα είναι αυτό που λες. Εγώ δεν βλέπω άλλη λύση. Άλλη λύση δεν βλέπω. Μια ομάδα ανθρώπων για να προχωρήσει άμεσα κάποια πράγματα. Έτσι, να και θεωρητικά να σου πω κάτι. Αυτό θεωρητικά είχα καταλάβει ότι πήγε να κάνει ο Παπακυριάκης που πήρε τον Αρβανίτη ένα τηλέφωνο και όταν ο Αρβανίτης είπε λευκό. Ναι, αλλά μετά μου βγήκε μια διαρροή από την πλευρά του Λάσκαρη ότι ο Παπακυριάκης το είπε μόνος του, δεν το ήξερε ο Νίκος. Ναι. Μα καλά, δηλαδή... ο Λάσκαρης δεν απάντησε καν στο αίτημα του. Όχι υποτιθέμενο, στο αίτημα που φαίνεται να υπήρχε τον Λευτέρη Αρβανίτη. Εγώ έρχομαι, αλλά θέλω να αναλάβω, να πάρω το management, να αποφασίζω εγώ. Ούτε καν απάντησε σε εκείνο ο Νίκος Λάσκαρης. Σε είναι αυτό που λες εσύ, ότι βγήκε αυτή η δηλαδή, ότι ο Παπαγιάκης θα κάνει όλα από μόνος χωρίς να έχει ιδέα ο Λάσκαρης. Έτσι. Αυτό ήταν το σχετικό. Τώρα και εμείς ψάχνουμε να βρούμε λύσεις εμείς, ενώ άλλοι πρέπει να ψάξουν να βρουν τις λύσεις, άλλοι πρέπει να κάνουν τις διαδικασίες, άλλοι πρέπει να κάνουν τις κινήσεις. Τέλος πάντων. Πες μου λίγο έτσι. Ναι. Και να καταλαβαίνει και ο κόσμος τι ισχύει σε κάποια θέματα. Έτσι. Ναι. Πες μου ένα. Και να μην νομίζει κάποια. Και ένα μπασκετικό σχόλιο. Εμένα μου άρεσε ο Ντουβιέ. Δεν ξέρω, νομίζω ότι είναι ένα παίκτη που δεν τον είχε ο Άρης μέχρι τώρα. Κοίτα, να σου πω κάτι. Όπως ο Πρωίτ είναι value for money. Έτσι, ξεκάθαρα. Δηλαδή για τα οικονομικά δεδομένα του Ντουβιέ είναι μια χαρά. Mm-hmm. Αλλά έδειξε χθες καλά στοιχεία για πρώτο παιχνίδι, για. Ούτε 48, ούτε 24 ζώες με την ομάδα, έδειξε αρκετά καλά στοιχεία, έδειξε δύναμη, έδειξε πάθος. Μην ξεχνάμε στο πρώτο παιχνίδι σχεδόν έχει double-double, έτσι, 8 πόντους, 8 rebound. Έχουμε και το ίδιο στυλ στο σούτ, να ξέρεις. Ναι, με σένα. Ναι, βέβαια, ρε φίλε. Ναι. Μπες, όχι. Έδειξε ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος αυτή τη στιγμή έλειπε από τον Άρη. Έτσι. Έτσι. Τώρα το θέμα με τα νέα δεδομένα είναι ότι θα χρειαστεί να παίξει βασικός. Ας παίξει. Ο Ντουγιέ. Κοίταξε, αν θυμάσαι. Αν θυμάσαι, κάποιοι έτσι λέγανε και για μένα. Μόλις μπήκα, πες τον κύριο Σαββόπουλο τι έγινε με τα τρίποντα. Θα του τα πεις. Ναι, Αλέξη, είναι αλήθεια, έβαλε 3 τρίποντα. 3. Έτσι, θα τα λέμε αυτά. Τι κατά λάθος 3 τρίποντα, ρε φίλε. 3 τρίποντα κατά λάθος. Σε παρακαλώ. Μάλα και μπαίνει. Και τώρα που θα κάνω και διατροφή, θα χάσω και κάποια κιλάκια, θα γίνω βασικό τριάρι της ομάδας. Τέλος πάντων. Σε λίγο βέβαια. Ακριβώς, θα με χρειαστούν εκεί πέρα από ό,τι φαίνεται. Και θα παίξω και τζάμπα. Θα παίξω και τζάμπα εγώ. Έτσι όπως πάει η ιστορία. Συμφέρω κιόλας. Αυτό το τζάμπα είναι πάντως, πολύ διαλαστικό. Θεωρώ ότι αν σε καλά στοιχεία, το θέμα είναι ότι
Το παιδί τώρα θα κληθεί με τον Κολοσσό να παίξει βασικός. Να κληθεί και το μάτς με τον Κολοσσό είναι πολύ πολύ σημαντικό. Φυσικά ο Κολοσσός κοιτάζει. Ο Κολοσσός είναι σε μια ανωδική πορεία. Πέρα από τις νίκες έχασε τον Παναθηναϊκό στο τέλος και πάντα παραδοσιακά τελευταία χρόνια στο Πάλε δημιουργεί προβλήματα. Έτσι ο Κολοσσός. Και απ' την άλλη ο Άρης έχει σήμερα δει ταλαιπωρία τεράστια. Η αποστολή δεν κάνω λάθος πέταξε στις 4.30 από τη Γερμανία. Είχε ήδη μια πολύ μεγάλη καθυστέρηση γιατί δεν μπορούσε να πετάξει από εκεί λόγω του καιρικού συνθήκων. Είχε τρομερό άνεμο στο Τίσσελντορφ και δεν μπορούσε να πετάξει από εκεί. Πήγαν να πετάξουν από άλλη πόλη. Δηλαδή ούτε σήμερα δεν θα κάνω τίποτα πολύ συμπέκτες. Και να πω και κάτι. Και λίγο και τα αντανακλαστικά της ΚΑΕ. Ο Άρης παίζει στο ποδόσφαιρο 3 ώρα με τον Καραϊσκάκη. Και τα δύο παιχνίδια, και 4.30 παίζει τον μπάσκετ. Και τα δύο παιχνίδια μεταδίδονται από τα κρατικά κανάλια. Δηλαδή δεν μπορεί να υπάρξει μια συνεννόηση. Να τους πούν παιδιά, όχι 4.30, 6.30, που υπάρχει ζώνη στην ΕΡΤ για μπάσκετ. Γιατί τα αντανακλαστικά που έβγαλαν εκείνος για διετησία μετά από δύο μέρες. Εντάξει. Ποια αντανακλαστικά. Το αποσύρω. Τι να πω. Δηλαδή θες κόσμο, θες κόσμο για τα λεφτά, ρε, για τίποτα άλλο. Ούτε για την ομάδα, ούτε για λέει και τα λεφτά. Συμφωνώ. Στο Βικελίδα πιο πολύ, να ξέρεις. Με τον Καραϊσκάκη. Με τον Καραϊσκάκη. Τώρα να πούμε κάτι κλείνοντας και να έχει λίγο και δώσει χιούμορ. Αν έπαιζε ο Βασιλόπουλος το Σάββατο, γιατί δεν θα παίξει, θα είχε περισσότερο κόσμο στο Παλέ από στο Κλάδο Βικελίδης. Αν έπαιζε ο Βασιλόπουλος. Τώρα που δεν θα παίξει ο Βασιλόπουλος. Συμφωνώ ότι θα είναι περισσότερο του Χαριλάου. Αχ, και βαχ και το αλίμονο. Τέλος πάντων. Θα παρακολουθούμε τα θέματα ΣΤΑΜ και αργότερα βέβαια και εσείς θα έχετε περισσότερες λεπτομέρειες στο Basket City. Τελείωσε η βόλτα. Όχι, είμαστε ακόμα εδώ. Είστε ακόμα εκεί. Απλά τώρα είμαστε σε μια κατάσταση λίγο έντονη έκρημη όπως ακούστηκε και πριν. Αμόλις έτον. Έγινε σταμάτη, ευχαριστούμε. Να είσαι καλά. Άντε, καλή συνέχεια. Λοιπόν. Βγήκε ο σκύλος βόλτα, ρε φίλε. Τι να κάνουμε τώρα, να βγάλουμε το σκύλο βόλτα. Θα τα βγάλεις. Άμα θες να έχεις κατοικίδιο, πρέπει να το βγάζεις και έξω. Έτσι. Θα σου έχουν υποχρεώσεις, φίλε. Αυτό το τραγούδι το ξέρω και εγώ. Πάμε στο διάλειμμα γιατί ήδη έχουμε εξπεράσει κατά πόδο και επιστρέφουμε σε λίγο για να συνεχίσουμε. Να δώσουμε και λίγο ρεπορταζάκι από ποδόσφαιρο και ό,τι άλλο υπάρχει. Κάναμε λίγο μεγαλύτερο διάλειμμα όπως αντιληφθήκατε γιατί φάγαμε αυτόν τον έξι με την ενδιαφέρουσα κουβέντα και το ρεπορτάζ για τον μπάσκετ από Σταμάτη Μορελή. Είναι αρκετά τα θέματα, έχει πολύ μεγάλη σημασία και ενδιαφέρον το μπασκετικό ρεπορτάζ και γι' αυτό το λόγο κρατήσαμε λίγο παραπάνω στη γραμμή το Σταμάτη για να δούμε πού ακριβώς βρισκόμαστε. Δεν ευχάριστα αυτά που συμβαίνουν στην ΚΑΕ. Είναι και πολύ σημαντικό το μάτς με τον Κολοσσό και είναι και δύσκολο μάτς. Η ομάδα πάλι. Όσον αν ξέρετε, όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο, αποχωρεί ένας παίκτης για τους λόγους μέσα στους οποίους αποχωρεί. Ασφαλώς το εσωτερικό της ομάδας θα ξέρουν και περισσότερα το τι ακριβώς έχει συμβεί. Επηρεάζει την ομάδα, μην νομίζετε ότι δεν την επηρεάζει. Είναι που είναι έτσι η κατάσταση φέτος, κάθε τρεις και λίγο δηλαδή κάτι να συμβαίνει. Ας ελπίσουμε ότι θα επηρεαστεί όσο το δυνατόν λιγότερο και από την αποχώρηση του Βασιλόπουλου. Θα πάρει περισσότερο χρόνο συμμετοχής ο Ντούβιε, ο οποίος Ντούβιε, ο Αυστροαμερικανός, ο οποίος από εκεί που ήρθε για να μοιράζεται ουσιαστικά το χρόνο με τους υπόλοιπους στη θέση 4, θα αναγκαστεί τώρα να υπομειστεί μεγαλύτερο βάρος. Είναι αλήθεια και μακάρι αυτό το πρώτο δείγμα γραφής που είχαμε στη Βόνη να τον αντιπροσωπεύει και να δούμε και ακόμη καλύτερα πράγματα και να βοηθήσει την ομάδα μαζί με τα καινούργια τα παιδιά που έχουν έρθει, τον Μάρα, τον Μπρούιτ, και να μπορέσει ο Γιαννάκης τουλάχιστον να μας παρουσιάσει μια καλύτερη εικόνα ως το τέλος αυτής της ταραχώδους και πολύ δύσκολη σεζόν για τον μπάσκετ του Άρη. Βέβαια, τα χειρότερα προφανώς έρχονται, δεν είναι, έχουν έρθει ακόμη, εάν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Στην ποδοσφαιρική ομάδα το ευχάριστο είναι ότι δεν υπάρχουν προβλήματα. Κυλάει δηλαδή μια εβδομάδα και πλησιάζουμε πλέον ως ο νουπο στο παιχνίδι με την ΑΕΚ Καραϊσκάκης. Ο Άρης παίζει το Σάββατο αυτή την εβδομάδα λόγω του συλλαλητηρίου της Κυριακής. Και βγαίνει μια εβδομάδα, όπως σας έλεγα,
χωρίς καθόλου προβλήματα με τους ποδοσφαιριστές να είναι στη διάθεση του προπονητή του Δημήτρη Σπανού, ο οποίος από ό,τι φαίνεται, τουλάχιστον από τις αλλαγές που, από τις δοκιμές που κάνει κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, θα μας παρουσιάσει κάτι διαφορετικό το Σάββατο κοντά στην ΑΕ Καραϊσκάκης. Δηλαδή, είναι πάρα πολύ πιθανό να δούμε για πρώτη φορά βασικό στο πρωτάθλημα τον Άρη Λότα, ένα παίκτη ο οποίος έχει φοβερά τεχνικά χαρακτηριστικά, αγωνίζεται στη θέση του επιτελικού μέσου ως επιτοπλίστων. Την ποιότητά του δεν την έχουν πολλοί ποδοσφαιριστές στην ομάδα φέτος, κακά τα ψέματα. Είναι εξαιρετικής πάστας ποδοσφαιριστής ο Γιαννιώτης, ο οποίος ένα διάστημα ήταν και στις ακαδημίες του Ολυμπιακού. Το ότι δεν έπαιζε μέχρι στιγμής κυρίως οφείλονταν, από ό,τι λέει η τεχνική ηγεσία, στο ότι δεν είχε ενταχθεί σε αυτό ακριβώς που ήθελε από αυτόν η ομάδα και ο προπονητής. Από τη στιγμή όμως που υπάρχει ένα φανερό πρόβλημα στη συγκεκριμένη θέση και δεν έχει λυθεί αυτό το πρόβλημα από όσους παίκτες έχει χρησιμοποιήσει μέχρι στιγμής ο Σπανός, είδαμε τον Μιλούνοβιτς την προηγούμενη εβδομάδα, είδαμε τον Μπασά κάποιες φορές. Έχουμε δει αποσπασματικά, βέβαια είναι η αλήθεια, και όχι σταθερά τον Παυλίδη. Τώρα θα δούμε και τον Στεφάνοβιτς, δεν τον είδαμε, αλλά ούτως ή άλλως έχει αποχωρήσει. Τον πρώτο παίκτη δηλαδή που αποκτήθηκε για αυτή τη δουλειά, του Στεφάνοβιτς, για να είμαστε και ακριβείς. Και τώρα, από ό,τι φαίνεται, θα δούμε το Σάββατο, και είναι η ευκαιρία του και μακάρι να την αρπάξει, γιατί θα χρειαστούν όλοι οι παίκτες μέχρι το τέλος της σεζόν, τον Άρη Λότα. Τον είχαμε δει στο μάτς Κυπέλλου και είχε καλή παρουσία. Έχει κάποια τακτικά ζητήματα, όπως λέει και ο προπονητής, αλλά έχει και φοβερή ποιότητα. Και στο χέρι του, παιδιά, και στα πόδια του, τώρα που του δίνει την ευκαιρία ο προπονητής το Σάββατο, να την αρπάξει και να κερδίσει ένα παίκτη ο Άρης. Γιατί και πολύ καλή τρίπλα έχει, και πολύ καλή κάθετη πάσα έχει, και σουτάρει όταν βρει, του δοθεί δυνατότητα έξω από την περιοχή και με τα δύο πόδια. Γενικά είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει φοβερή ποιότητα, και αυτή την ποιότητα τη χρειάζεται η ομάδα, ειδικά στα εντός έδρας παιχνίδια. Και επαναλαμβάνω, μακάρι να κερδίσει ένα παίκτη ο Άρης το Σάββατο. Από ό,τι φαίνεται, θα πάει στο 8 για πρώτη φορά φέτος ο Μπάμπης ο Παυλής. Θα παίξει δηλαδή λίγο πιο πίσω και θα συνθέσει ένα δίδυμο με τον Λευτέρη Ντζόγλου στα χαφ και θα ξεκουραστεί ο Μουμίν. Θα πάρει κάποιες ανάσες, αφού διαπιστώθηκε κατά τη διάρκεια της εβδομάδας ότι είναι λίγο επιβαρημένος και αποφασίστηκε να ξεκουραστεί. Άλλωστε, σε εντός έδρας παιχνίδι, κοντά σε μια ομάδα η οποία χάνει πολύ από τη δυναμική της μακριά από το γήπεδό της, ίσως είναι και μια πορητή περιτέλεια να παίζεις με δύο κλασικούς αμυντικούς μέσους όπως συνήθως. Να το καταλάβω, να το κάνεις με τα τρίκαλα, να το κάνεις με τον Απόρρονα Πόντου, με τον Όφη, με τις ομάδες δηλαδή που έχουν μια μεγαλύτερη ποιότητα, okay, δεκτών. Αλλά με ομάδες όπως η ΑΕ Καραϊσκάκης, νομίζω ότι είναι ορθή η απόφαση. Ο Μπάμπης Παυλίδης άλλωστε είναι ένας παίκτης ο οποίος και μαρκάρει. Είναι φιλότιμος, δεν θα χάσει πάρα πολύ δηλαδή χρησιμοποιώντας τον δίπλα στον, δεν θα χάσει ανασταλτικά εννοώ, χρησιμοποιώντας τον δίπλα στον Λευτέρη Ντζόγλου. Μία αλλαγή θα έχουμε και στην τετράδα της άμυνας, θα παίξει ο Μπούρμπος, θα επιστρέψει δηλαδή αφού εξέτησε την τιμωρία του, και θα παίξει δεξιά αυτός και αριστερά ο Βαλεριάνος, με το Δελιζής και το Σόουζα στο κέντρο της άμυνας και τον Καντιμίρη στο τέρμα. Και μπροστά θα διατηρηθεί η τριάδα, δηλαδή ο Πλατέλας δεξιά, ο Ντούνης αριστερά και ο Διαμαντόπουλος στην κορυφή της επίθεσης. Αυτή είναι η πιθανή ενδεκάδα για την ομάδα του Άρη. Πριν από λίγο η ΑΕ Καραϊσκάκης ανακοίνωσε την προσθήκη του Περικλή Μπουσινάκη, ο οποίος επιστρέφει μετά από 1,5 χρόνο στην ομάδα. Είναι μέσο επιθετικός και θα παίξει το δεύτερο μισό της σεζόν εκεί. Ήταν στη Χαλκίδα, είχε ένα τραυματισμό, ήταν στη Γάμα Εθνική, έχει παίξει σε Ολυμπιακό Βόλου, έχει παίξει σε Εθνικό Πειραιός, Πανθρακικό Νίκη Βόλου, Τύρναβο, Καρδίτσα, Αρμιονίδα, Πανελευσυνιακό, Δόξα
και ξεκινήσει από τον Παναθηναϊκό. Ο Μπουσινάκης, ο οποίος ήδη έχει πάει στην Άρτα, αλλά προφανώς δεν θα έχει ακόμη δικαίωμα συμμετοχής, δεν θα είναι διαθέσιμος για το μεθαυριανό παιχνίδι. Αποκτά έτσι κάποιους ποδοσφαιριστές η ΑΕΚ Καρασκάκης. Απέκτησε και τον Ψιάνο, έναν κεντρικό αμυντικό, ο οποίος ήταν και αυτός στη ΓΑΜΑ Εθνική το πρώτο μισό της σεζόν και έχει παλιότερα συμμετοχές στον Απόλλωνα Καλαμαριάς, στο Θρασίβουλο, στη Σαλαμίνα στην Κύπρο και στην Αγία Ανάπα και στον Απόλλωνα Σμύρνης. Είναι και αυτός ποδοσφαιριστής ΑΕΚ Καρασκάκης, αλλά πράγματι αυτοί δεν έχουν ακόμη δικαίωμα συμμετοχής. Ο Άρης, ο οποίος φυσικά και θέλει να συνεχίσει τις νίκες, είναι από τα παιχνίδια τα must win που λέμε στο γήπεδό σου, κόντρα σε ομάδες όπως η ΑΕΚ Καρασκάκης, με όλο το σεβασμό φυσικά σε όλες τις ομάδες. Είναι το πρόγραμμα που σας λέγαμε, το οποίο πρέπει να εκμεταλλευτεί ο Άρης μέχρι το τέλος του πρώτου γύρου για να συντηρήσει και να αυξήσει, εφόσον κερδίσει φυσικά όλα τα παιχνίδια, την διαφορά από την τρίτη θέση που πλέον είναι στους 5 βαθμούς μετά την νίκη του Όφη χθες, το εξαναβολής παιχνίδι με την Δόξα Δράμας. Είναι απαραίτητο να διατηρηθεί αυτή η απόσταση ασφαλείας και παραλαμβάνω, αν κερδίσει όλα τα μάτς, είναι πολύ πιθανό να την αυξήσει κιόλας η ομάδα του Δημήτρη Σπανού, που έχει και το ρεπό της την επόμενη εβδομάδα. Δεν παίζει, καθώς είναι το μάτς με τον Αχαρναϊκό και υπάρχει εμβόλυμη αγωνιστική μετά τη μεθεπόμενη Τετάρτη, 31 του μήνα, κόντρα στην Βέρεια. Μετά είναι το παιχνίδι με τη Σπάρτη, Πανσεραϊκός και Καρδίτσα για να κλείσουμε τον πρώτο γύρο του πρωταθλήματος. Ο Άρης θέλει να κλείσει αυτό το πρώτο μισό τη σεζόν, τα πρώτα παιχνίδια, φυσικά παραμένοντας πρώτος, παραμένοντας αίτητος, και αν είναι δυνατόν να φτάσει τις 15 νίκες στο πρωτάθλημα και έχοντας αυτές τις δύο ισοπαλίες με τον Όφη και τον Πανεγιάλο και με το συνδυασμό των αποτελεσμάτων, γιατί θα παίξουν και οι άλλοι, να έχει στο τέλος του πρώτου γύρου ένα πάρα πολύ σημαντικό προβάδισμα ανόδου. Για τον φίλο τον Δημήτρη, ο οποίος ακούγοντας γενικότερα τις άλλες ομάδες να κάνουν κάποιες προσθήκες, άλλες πιο ηχηρές, άλλες απλά για να καλύψουν κάποια κενά που έχουν στα ρόστερ τους, ρωτάει τι θα κάνει ο Άρης και αν θα κάνει τελικά κάποια κίνηση στο τέλος του μήνα. Φίλε Δημήτρη, έχουμε εξετάσει και έχουμε παρουσιάσει όλα τα δεδομένα. Τι ακριβώς δηλαδή ισχύει, τι υπαγορεύει στον Άρη να είναι φιδωλός στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο. Μόλις θες, τα λέγαμε για τις περιπτώσεις του Τάτου, του Ήλιτς, τα χρήματα δηλαδή που οφείλει ο Άρης και πρέπει να τα πληρώσει τις επόμενες μέρες για να μην έχει κανένα απολύτως πρόβλημα με την αδειοδότησή του. Τα περσινά δηλαδή ουσιαστικά. Και αυτό είναι που βάζει λίγο φρένο, όχι λίγο, πολύ νομίζω, στην προσπάθεια ενίσχυσης την δεδομένη χρονική στιγμή. Δεν το αποκλείω πάντως, να σας πω την αλήθεια, μία κίνηση να γίνει. Και αν με βάλετε να μαντέψω κιόλας, θα έλεγα ότι θα μιλάμε για επιθετικό. Εκεί δηλαδή που η ομάδα έχει εμφανές πρόβλημα στην περιοχή. Δεν το αποκλείω μέχρι το τέλος του μήνα. Είμαστε σήμερα, πώς είμαστε, 18. Ναι, είμαστε 18 του μήνα. Δεν το αποκλείω μέχρι τις 30 του μήνα, στο τέλος του Γενάρη δηλαδή, που εκπνέει η μεταγραφική περίοδος, να γίνει τελικά μια κίνηση, να πάρει τελικά ο Άρης έναν παίκτη και αυτός να είναι επιθετικός. Αν γίνει, επαναλαμβάνω, έχω την αίσθηση ότι θα αφορά επιθετικό. Για να μπορέσεις να βάλεις ένα παίκτη στη γραμμή κρούσης, να έχει μια παραπάνω επιλογή ο προπονητής, να έχεις μια παραπάνω ευχέρεια στο σκοράρισμα που δεν την έχεις σε πολλά παιχνίδια, και είναι κάτι το οποίο το έχει ζητήσει από την πρώτη στιγμή ο προπονητής. Βέβαια ο Δημήτρης Σπανός στην έκθεσή του, την οποία παρέδωσε στον Θόδωρο Καρυπίδη και στον Παύλο Μυροφορίδη, είχε ζητήσει αν είναι δυνατόν την απόκτηση και ενός κεντρικού αμυντικού, ενός γρήγορου κεντρικού αμυντικού και ενός επιτελικού μέσου, αλλά σας είπαμε δεν θα γίνουν πολλές κινήσεις και αν θα γίνει μόνο μία και θα φορά επιθετικό μέχρι το τέλος της μεταγραφικής περίοδου. Σήμερα το βράδυ γύρω στις 9 είναι και η κοπή πίτας του ποδοσφαιρικού τμήματος. Ήταν εκεί σύσσωμο το ποδοσφαιρικό τμήμα, ποδοσφαιριστές, τεχνικό team, συνεργάτες, υπάλληλοι των γραφείων. Θα έχετε τη δυνατότητα
μέσα από το All About Aris, να μέσα από πλούσιο φωτορεπορτάζ και από βίντεο, να είστε νοερά εκεί, κατά κάποιο τρόπο, στο κέντρο της πόλης θα γίνει, σε ένα παραλιακό μαγαζί, η εκδήλωση για την κοπή της πίτας του ποδοσφαιρικού τμήματος. Να δούμε ποιος θα είναι εκεί ο τυχερός που θα κερδίσει το φλουρί και τι θα κερδίσει βέβαια αυτός που θα έχει το φλουρί. Σας είπαμε για την απομάκρυση του Άγγελου Δικόζη, αλλά εμείς το λέγαμε την ώρα που γινόταν το μάτς χθες, ότι χωριό που φαίνεται κολλάζω δεν θέλει. Διάφορα ονόματα ακούγονται, του Νίκου Κωστένογλου μεταξύ όλων των άλλων, είναι ένας από τους υποψήφιους για να αντικαταστήσει τον Άγγελο Δικόζη, τεχνική ηγεσία της ομάδας της Δράμας, η οποία έχει μείνει πάρα πολύ πίσω, είναι αυτή τη στιγμή στο μείον 10 από την δεύτερη θέση του βαθμολογικού πίνακα. Έχει 16 βαθμούς και η δεύτερη Παναχαϊκή έχει 26. Ήδη στο εμπαρό θα σας πω ότι η Παναχαϊκή έχει 26, 24 έχει ο τρίτος Όφη, 21 έχουν τα Τρίκαλα που βρίσκονται στην τέταρτη θέση του βαθμολογικού πίνακα. Η επόμενη αγωνιστική, εκτός από το Άρης Καραϊσκάκης, έχει τα παιχνίδια Πανεγιάλιος Κισαμικός, Καρδίτσα Ιγυνιακός, Όφη Απόλλων Πόντου, Πανσεραϊκός Τρίκαλα, Δόξα Δράμας Απόλλων Λάρισας, Σπάρτη Καλυθέα και Βέρεια Εργοτέλης. Ρεπό η Παναχαϊκή, η οποία παίρνει εύκολα και χωρίς παιχνίδι 3 βαθμούς, άρα πηγαίνει στους 29, όσους έχει δηλαδή και ο Άρης. Κάτι που θα μας απασχολεί σε επόμενες μέρες γενικότερα, όχι μόνο στον Άρη, είναι αυτό το θέμα, γιατί συζητήθηκε σήμερα και στο Συμβούλιο της Football League που ήταν και ο κύριος Καρυπίδης. Γενικά πολύ φασαρία είχε πάλι σήμερα, μάλλον εκεί για αυτά που καλαϊτζίδες, για διάφορα τέτοια πράγματα. Αλλά νομίζω το πιο ουσιαστικό που συζητήθηκε στη Football League, αλλά έχει επέκταση, προέκταση αν θέλεις και στην Super League, είναι αυτό το νομοσχέδιο που αναπεράσει ο Βασιλιάδης, το οποίο είναι καλό για τις ομάδες. Διότι θα πάρει χρήματα από τα κέρδη των στοιχηματικών εταιριών όλων και του ΟΠΑΠ και θα μοιράζονται στις ομάδες που συμμετέχουν στα κουπόνια των εταιριών, και ο τρόπος που το περνάει θα αποφέρει αρκετά έσοδα στις ομάδες. Βέβαια, τώρα λέμε θα περάσει το νομοσχέδιο, από το θα περάσει μέχρι το πέρασε θα πρέπει να περιμένουμε, αλλά αν γίνει θα είναι ένα επιπλέον έσοδο για τις ομάδες. Αυτά, ολοκληρώνουμε σιγά σιγά και την σημερινή μας εκπομπή. Θα έχουμε και τον Χρήστο Κιώση και όλους εσάς που μένατε εδώ. Ο Γιώργος Ματζούκης είναι ήδη έτοιμος να μπει στο στούντιο για να συνεχίσει με την ώρα για μπλε. Εμείς θα πούμε αύριο λίγο μετά τις 5 για την τελευταία εκπομπή της εβδομάδας. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.